Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας ακόμη μια φορά εδώ από τον Κρήτη, από το σταθμό της Κρήτης στην Αθήνα ή από την Αθήνα που φιλοξενεί την Κρήτη ολόκληρη. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, Γιάννης Μανόπουλος στην κάμερα και στον ήχο. Σήμερα έχουμε και κοινό ωραίους φίλους που έχουν έρθει από τη Γερμανία να μας δουν για να δουν πώς γίνεται αυτή εδώ η εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία ακούγεται από το Deutsche Welle της Γερμανίας, από το ράδιο γέφυρα της Αυστραλίας, διαδικτυακά. Μια εκπομπή που σας προσφέρει ο Νίκος Αρόγλου με τις χειροποίητες πίτες αυτές με το έξτρα παρθένα ελαιόλαδο, κυρίες και κύριοι, που μπορείς να τις φορέσεις και στο στήθος σου σαν κόσμημα. Γιατί τόσο κάνει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα. Ίδια τιμή είναι. Και το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με εκείνα τα περίφημα γλυκά τα οποία δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν. Το λέω αυτό γιατί σήμερα έχω μια όμορφη κυρία απέναντί μου. Έχω σήμερα μια αγαπημένη μου φίλη με την οποία έχουμε σκάσει το γέλιο βέβαια όλη αυτή την ώρα που προετοιμαζόμαστε για να το κάνουμε όλο αυτό. Τάχα προετοιμάσαμε κάτι που στην ουσία τίποτα δεν προετοιμάζεις με αυτό το θείο τέρας που έχω δίπλα μου εδώ. Κυρίες και κύριοι, έχω κοντά μου την Πόπη Αστεριάδη. Γεια σου Πόπη μου. Γεια σου Γιώργο μου, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Να χαιρετήσουμε και αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Από όλο τον κόσμο. Με την Κρήτη είμαι πολύ δεμένη. Για πες. Ναι, τα παιδάκια μου έχουν καταγωγή Κρητικάτσα και Σφακιά. Ναι. Εκεί που και εσύ έχεις Χανιά. Και να χαιρετήσω και τη φίλη μου, τη Φιλιό, από τα Χανιά. Πού είναι η Φιλιό, στα Χανιά είναι η Φιλιό. Ένα υπέροχο παιδί. Κατσιγαράκι Φιλιό. Τι να σου πω αυτό. Το γνώρισα σε μια συναυλία. Πιτσιρίχη και γίναμε κολλητοί. Αυτό θέλω να μου το πει. Υπάρχουν περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες να γνωρίσει ένας τραγουδιστής έναν θαμώνα, έναν ακροατή, ένα θαυμαστή του ας πούμε και μετά να... Με θαύμαζε το πουλάκι μου, ήρθε με πλησίασε, έτσι πολύ συναισθαλμένο κορίτσι και πολύ καλό. Έκανε οικογένεια, έχει δύο αγόρια, είναι μια χαρά. Πόσα χρόνια δηλαδή την ξέρεις, έχετε σχέση? Χοντρικά. Να σου πω, 40. 40 χρόνια. Ήρθε μια... Μπορεί και 50, τι λέω εγώ. Ήρθε μια χρόνια, νεαρή χρόνια. Κοπέλα, δηλαδή, και του σου είπε: σε αγαπάω, σε λατρεύω. Και τι είδε στα μάτια τη, δηλαδή, πώς ένας καλλιτέχνης καταλαβαίνει. Μια οθότητα, μια γλύκα. Δεν μπορεί να μην σε τραβήξει αυτό και έτσι γενικά που μιλούσε. Σε τραβούν οι άνθρωποι που είναι ευγενικοί, Ναι. Δεν μπορώ, τους δήθεν. Τους αγενείς, φαντάζομαι. Τους αγενείς, ναι, που δεν έχουν αυτοί. Και αυτούς που θέλουν να σε επιβάλλουν τη γνώμη τους. Mm-hmm. Με τίποτα. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, εσύ γενικά δεν άκουσες ποτέ καμία γνώμη στη ζωή σου και δεν περπάτησες με συμβουλές άλλων. Όχι. Χάραξες τη δική σου και πορεία. Και στη ζωή μου και έτσι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένη με αυτό. Mm-hmm. Γιατί είμαι καλά με τον εαυτό μου. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είμαστε όμως εδώ πέρα, διότι κυκλοφόρησε η βιογραφία σου. Ένα καιρό κυκλοφορήσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κορονοϊ και τέτοια πράγματα μας κράτησαν μακριά. Εδώ ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αχ, τι κορίτσι ήταν αυτό. Και αυτό ποιος το έγραψε, ξέρεις? Ποιος μου το. Δεν είχα υπόψη μου να βγάλω βιβλίο, να κάνω τη βιογραφία. Για πες. Έρχεται ένα παιδί στο σπίτι μου, Κυριάκος Μέλος λέγεται. Mm-hmm, ναι. Αυτός είναι από τη Σπάρτη, Σπαρτιάτης. Και αυτός με θαύμαζε και μου φέρε 15 βιβλία ή 16 με όλα τα τραγούδια μου, τους στίχους. Σπίτι, εγώ τρελάθηκα, λέω Παναγία μου. Με έβαλε σε τάξη δηλαδή, αυτός τι μου μάζεψε Παναγία τα μου, πάντα. Τι σε τρόμαξε δηλαδή? Όχι με τρόμαξε, γιατί δεν μου έχει συμβεί αυτό το να μου φέρουν 16 βιβλία με τους στίχους των τραγουδιών μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θυμόμουν. Τα έφτιαξε το καημένο, τα τακτοποίησε, μιλάγαμε, ήταν, τι να σου πω, και αυτόν μέσα στην καρδιά μου τον έχω βάλει. Και πώς μιλάγαμε, και είπαμε για βιογραφία του, λέω μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι, έχει τελειώσει αγγλική φιλολογία, τέλος πάντων είναι ένα εξαίρετο άτομο, ένα πολύ καλό παιδί. Mm-hmm. Και έτσι έγινε, δεν ήταν η δουλειά του. Του λέγες εσύ. Του λέω ναι, θα σου πω, αλλά δεν θα κάνεις κουτσομπολίστικο βιβλίο. Mm-hmm. Καλά, εσύ δεν το έχεις ποτέ με αυτή την ιστορία. Όχι. Δεν το μπορείς με τίποτα το κουτσομπολιό και αυτά. Γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί να το κάνεις. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο εγώ. Εντάξει, πώς μεγάλωσα και αυτά, ναι. Ξέρεις ποιοι νομίζουν ότι ενδιαφέρει τον κόσμο.
τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι νομίζουν ότι αυτό το πράγμα ενδιαφέρει στον κόσμο. Καθόλου. Ενώ ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει για τα σώψυχα του καλλιτέχνη. Γιατί ναι. είναι, πώς γιατί είναι, πώς μεγάλωσε αυτό. Πώς περνάει, πώς ζει, γιατί πήρε αυτή την απόφαση, γιατί την άλλη. Ναι. Όχι τα κουτσομπολιστικά, απλά όχι. Έτσι νομίζουν κάποιοι και έτσι έχουν επιβάλει και λέμε αυτό. Πόπι Αστεριάδη λοιπόν. Καταρχήν το όνομα είναι αληθινό, δεν είναι αληθινό, ψευδόνυμο. Αληθινό, Καλλιόπη είναι το κανονικό. Ναι, λέω για το επίθετο. Καλλιόπη, μούσα μου εσύ. καλή θεάτησα. Γεννήθηκα Αθηνάς 88. Και εφταμινητικό. Και εφταμινητικό, κάτω από την Αγία Σωτήρα. Δεν πρόλαβε η μάνα σου τίποτα. Μετά από 4 αγόρια γεννήθηκα. Γεννήθηκα πρόωρα, τότε δεν υπήρχαν θερμογητίδες. Και η καημένη μανούλα μου της είχε βγει ψυχή να με μεγαλώνει με τις θερμοφόρες. Mm. Και ενέσεις βέβαια έκανα. Δηλαδή μέσα στο σπίτι σε γέννησε. Μέσα στο σπίτι με γέννησε, ναι, δεν πρόλαβε. Δεν το περίμενε και η γυναίκα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά με. Κοίταξε. Την μόνη τη ήρθε γιατρός, ήρθε μέα. Η διπλανή που ήξερε. Να... Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς, ναι. Γιατί... Και ναι. Μια χαρά και. Ότι παιδεύτηκε πάρα πολύ, παιδεύτηκε και η μητέρα μου και ο πατέρας μου με μεγαλώσουν. Είχα τα αδέρφια μου και από κοντά, μετά χαιρόντουσαν. Ήσουν πάντα έτσι ασθενικός χαρακτήρας, αδύνατος χαρακτήρας. Γιατί είμαι πιο δυνατά αυτά τα παιδιά, ναι, από ό,τι καθόλου, έχω μάθει. Καθόλου και μου κάνει εντύπωση που. Και τώρα 5 από 5 αδέρφια, 4 αδέρφια που είχα, μου μείνε ένας, ο Γρηγόρης μας. Mm-hmm. Οι άλλοι πεθάνανε. Ναι, είναι πιο δυνατά τα παιδιά τα εφταμινήτικα. Ναι. Και... αλλά πάντα ο γονιός το έχει άγχος και δείχνει την προσοχή του στο παιδί αυτό. Πολύ, ναι. Έχω. Ποιοι μουρνόλαδο, δεν σου λέω ότι. Σε έχει θερμοφόρες εκεί πέρα, έτσι, ναι, και ναι, σε ναι, πρόσεχε, ναι. Έτσι και λοιπά. Έχω δει και φωτογραφίες μέσα. Ένα μικρό κοριτσάκι, μικροκαμωμένο. Ναι, μετά ήρθα αδυνατούλη. Στα φυσιολογικά μου μετά από 6-7 μήνες. Ναι. Όταν χρόνισα ήμουν κανονική. Είσαι ένα κανονικό. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτή την ιστορία της Καλλιθέας, τα σχολείο, τα πρώτα σχολικά χρόνια. Μέχρι τα 12 χρόνια μου έμενα εκεί σε ένα σπίτι. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να ήταν σε ένα χωριό. Συγγνώμη. Ένα χολ, ένα δωμάτιο ή σε άλλα, ας πούμε. Τώρα την απαυλή, δεν ήταν αυλή, πολύ λίγα. Ισόγειο ήτανε. Ισόγειο, ναι, 2 μέτρα, πλύνθινο ήταν. Mm-hmm. Και εγώ νόμιζα ότι είναι και πιο μεγάλο αυτό, αλλά μικρή τα βλέπα έτσι, 2 μέτρα, ξέρω εγώ, έτσι αυτό. Αυτό ήταν όλο. Η αυλή και άλλο ένα δωμάτιο και μια κουζίνα στενόμακρη. Δηλαδή ένα πράγμα. Και όλοι εκεί. Εκεί. Σκάφη. 5 παιδιά, 5 2 γονείς, παππούδες υπήρχαν εκεί. Όχι, όχι. Αλλά 7 υπήρχαν, άτομα. Αλλά ναι. 7 άτομα. 7 άτομα είμαστε. Σήμερα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όχι όταν υπάρχει ανάγκη, από άποψη ή από πραγματικότητα. Σε κάποια μέρη μπορεί να υπάρχει αυτό, δεν ξέρω, στην Ελλάδα, αλλά ξέρεις τι λέω καμιά φορά, βρε Γιώργο, λέω, εμείς πώς μεγαλώσαμε, με τη σκάφη, με το... εγώ έβλεπα τη μάνα μου και πήγαινα από πίσω και έκανα και εγώ τι έκανε εκείνη, τη βοηθούσα και τη λυπόμουν. Ούτε ηλεκτρική σκούπα, ούτε τα... από το πάτωμα, από τα σανίδια να βγαίνουν, ξέρεις, ούτε ηλεκτρικός φούρνος να μαγειρέψεις. Τίποτα, σίδερο με κάρβουνο, λέει, τι να σου λέω, τα χωριό. Δεν το συζητάω. Κι όμως μεγαλώσα μια χαρά. Εγώ λέω ήμουν έξω με τα... έπαιζα με τα αγόρια. Αυτό που λες είναι μεγάλη, μεγάλη ψυχοθεραπεία, μεγάλη, μεγάλη υγεία. Και με τις κούκλες μου και με το σκυλάκι και που είχα μέσα εκεί. Και το σκυλί υπάρχει μέσα και σε... Και σκυλί υπήρχε. Και, σκυλί. Και όταν γέννησε εγώ τα έκανα με το καρότσι τα παιδιά μου. Όχι, πέρασα, μπορεί να ήμασταν φτωχοί. Αλλά πέρασα πολύ ωραία. Υπήρχε φτώχεια δηλαδή, υπήρχε πρόβλημα στο καθημερινό πιάτο. Όχι στο καθημερινό πιάτο, γιατί ο πατέρας μου καημένο δούλευε 2 δουλειές, η μητέρα μου δεν δούλευε, πού να δουλέψει κιόλας. Με τόσα, η δουλειά που έκανε η μαμά ήταν για 10 δουλειές. Αλλά τα βασικά δεν μας λείπανε. Mm-hmm. Δεν μας λείπανε. Τι θυμάσαι λοιπόν από αυτά τα παιδικά χρόνια, από τις πρώτες φορές στο σχολείο, πρώτες τάξεις που πας? Λοιπόν, εγώ επειδή άκουγα η μητέρα μου, είχε καταγωγή από την πόλη. Η μαμά της είχε γεννηθεί στη Βουλγαρία. Και ο παππούς, η κρασιά της.
Κουβάλαγε, κουβάλαγε. Μνήμες, πολιτισμό. Είναι ότι μας μάζευε. Κάναμε Χριστούγεννα όλοι μαζί, απόκριες, δυνατούσαν μασκαράδες. Εμείς βγαίνουμε στο δρόμο με ντέφια, χορεύαμε. Είχαμε και το πανέρι που μας δίνανε και λεφτά. Πολύ ωραία, σου λέω. Δηλαδή, τα καλύτερα θυμάμαι. Αν και πάντα θυμάμαι πιτσιρίκα, εγώ πήγαινα στη θεία μου, στην αδερφή της μητέρας μου, και έπαιζα με την ξαδέρφη μου που έχουμε την ίδια ηλικία, γιατί με την ξαδέρφη μου ξεκίνησα το τραγούδι. Mm-hmm. Από τα ταλέντα του Οικονομίδη. Mm-hmm. Ηλικία? Τώρα με 15 χρονών ήμασταν, Πόπη Λουκία. Σαν δίδυμο, σαν δίδυμο. Ναι, δουέτρο, και έλεγε ο Οικονομίδης και στη μέση Βλαχία. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Οικονομίδης. Ναι. Τι να θυμηθώ, στο σχολείο, εγώ πήγα ακροάτρια. Πήγα πιο μπροστά. Ναι. Γιατί άκουγα, ήξερα τον πολλαπλασιασμό πριν πάω στην πρώτη δημοτικού. Πώς έγινε αυτό? Γιατί το άκουγα από τα αδέρφια. Από τα αδέρφια και μάθαινες από εκεί. Ναι. Και μάθαινα κι εγώ. Μάθαινες το σχολικό του πρόγραμμα, ας πούμε. Ναι. Σου λέω, με προσέχανε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ ωραία χρόνια. Με δένανε σε ένα ναητό, θυμάμαι μεγάλο τα αδέρφια μου. Αυτό τι χαρά. Για να σε πετάξουνε. Ήμουν πολύ αδύνατο και με είχε σηκώσει λιγάκι. Εν τω μεταξύ, η Αγία Σωτήρα που εκεί βαφτίστηκα, από κάτω από την Αγία Σωτήρα ήταν το σπίτι, δηλαδή λίγο πιο κάτω. Χωματίνη η δρόμη, Ναι, χωματίνη. Και μάλιστα θυμάμαι το βουνό που ήταν η Αγία Σωτήρα. Βουνό το λες. Το λέω βουνό, τώρα δεν αλλά τίποτα. Τώρα είναι. Λέω δεν αυτό, το καταλαβαίνω. Το βλέπω πιτσιρίκα. Το βλέπα βουνό, κατέβαινα τα σκαλάκια και με έπαιρνε αέρας. Παίζαμε με όλα τα παιδάκια εκεί. Ήταν άλλα χρόνια τελείως. Τι παιχνίδια παίζατε? Λοιπόν, έπαιζα μαδόκουτο, κλέφτες και αστυνόμους. Ο μαδόκουτο. Ναι. Πετάγαμε ένα τενεκέ. Ναι. Το θυμάσαι καθόλου, σε έχεις παίξει το αυτό? Το λες έτσι, τον ομαδόκουτο. Ναι, εμείς το λέμε. Ομαδόκουτο. Ναι. Ομάδες. Ναι. Ήμασταν δύο ομάδες. Τις αμάδες που λέγαμε εμείς, ναι. Δεν ξέρω πώς το λέγατε. Ναι, ναι. Ή κεραμίδι πετάγαμε. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Ή μια πέτρα, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και οι άλλοι τι προσπαθούσαν, να το χτυπήσουνε, να το σπρώξουνε. Ή να πάνε όσο πιο κοντά γίνεται. Να πάνε να πατήσουν την πέτρα. Μάλιστα. Τώρα μην πες να σου πω και πολύ λεπτά. Όχι, αλλά αυτοσχέδια τώρα και έβγαινε ο νικητής. Πάρα πολύ ωραία. Μετά παίζαμε κρυφτό και με κρύβανε εμένα, ναι, και επειδή έτρεχα εγώ πιτσίγα. Μου κάνανε νόημα ερχόντουσαν για να βγω να πω φτύξε ελευθερία. Είναι πάρα πολύ ωραία πέρας. Τόσο ζεστά, τόσο γλυκά, τόσο ανθρώπινα. Τα λες αυτά, τα διηγήσε με τόση ζεστασιά και σήμερα θα έχεις δει εικόνες νέων σε καφετέριες ή τα εγγόνια σου προφανώς. Όχι, πηγαίνω, η μία εγγονία έχω, ναι, μία, ναι. Και τη λατρεύω και όχι, ναι, είναι προσγειωμένη γιατί έχει άλλο δηλώσει, αυτό, ναι. Αλλά θα σου έχει πει ότι ίσως βγαίνει με παρέες και πάνε να βγουν να πιούν ένα καφέ να μιλήσουν και αντί να μιλάνε μεταξύ τους. Έχουν κινητό. Είναι όλοι σε ένα κινητό. Δεν το μπορώ, Γιώργο μου. Δεν το μπορείς. Ειλικρινά σου μιλάω, όμως θέλω, δεν το κάνω. Γιατί δεν θέλω να έχω να μιλάω, ναι, αλλά δεν το αντέχω. Όχι, θέλω να μου πεις το κοντράστ, αυτή την κόντα. Το πώς μεγάλωσες εσύ και το πώς αυτά τα παιδιά σήμερα είναι όλα σε ένα μπλιμπλίκι. Είναι όλα σε ένα αυτό. Επικοινωνούν, δεν υπάρχει επικοινωνία. Να σου πει. Είναι με το αγόρι τους και είναι συνέχεια και οι δύο έτσι. Ναι. Εγώ βγάζω το σκυλί βόλτα στον Πειραιά και μου έρχονται πάνω μου και πέφτουν γιατί κοιτάνε στο κινητό. Τρώνε με το κινητό. Συγγνώμη, πηγαίνω στην τουλέτα με το κινητό. Να μην πω ονόματα, άλλο οδηγάει μηχανή και είναι με το κινητό. Να μην πω ονόματα. Όχι, εγώ στο αυτοκίνητο δεν το σηκώνω ποτέ τον οδηγό. Mm-hmm. Όχι. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτή η επαφή. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Θέλει την ανθρώπινη, τη ζεστή επαφή, ναι, κλπ. Αν μπορώ να έρθω να σε δω, να έρθει σπίτι μου να με δεις, όποτε θες, να μιλήσουμε, να καθίσουμε, να πιούμε το καφέ, να φάμε ό,τι έχουμε. Αυτή είναι η επικοινωνία. Πώς να καταλάβεις μια γυναίκα από το κινητό? Mm-hmm. Εγώ ήταν οι δρόμοι τότε χωμάτινοι, δεν ήταν και όλοι. Όχι όλοι, αλλά... Εμάς τον είχανε, την Αθηνά την είχανε στρώσει νομίζω κάποια στιγμή. Εγώ έφυγα από εκείνο το σπίτι... Στα 13 μου και πήγα στην Καλυθέα πιο πάνω, στην πλατεία Δαβάκη κοντά. Σε ένα κέντρο, Πρωτεβουσιάνα. Ναι, ναι, Πρωτεβουσιάνα, τρομάρα μου. Όλα αλλάζαμε σπίτια ή δεν είχαμε δικό μας σπίτι. Άλλη ιστορία αυτή, πονεμένη. Αλλά το λέω γιατί όταν χρειάστηκε
να πεις κάποια τραγούδια με αυτό τον πόνο, με αυτή την σκέψη του χωματένιου δρόμου, τα παιδιά που παίζουν το δρόμο του Μίμη και του Λευτέρη, να παίξεις τον αστραπό. Για αυτά είναι οικεία για σένα. Τις εικόνες τις είχες, έτσι. Πολύ. Ήμουν τυχερή και στο δρόμο που μου έδωσε ο Μημάκος το απλέσαστο τραγούδι. Εντάξει, του είχα ένα παράπονο εγώ που δεν είπα ένα ολόκληρο έτσι όπως ήθελα τραγούδι, αλλά δεν πειράζει όμως. Να σου πω άλλο. Ξεκινάς λοιπόν με την Λουκία. Είπαμε Λουκία. Ναι, Λουκία. Με τη Λουκία ξεκινάτε ένα ντουέτο. Είχατε στο κεφάλι σας να συνεχίσετε σαν δύο κορίτσια, σαν ένα ντουέτο κοριτσιών που τραγουδάει, να κάνετε καριέρα, υπήρχε αυτό στο κεφάλι. Μα έτσι ξεκινήσαμε. Θέλατε δηλαδή να... Αλλά δεν είχαμε βάλει στο μυαλό μας, τότε ήταν και οι μπρόγερ, οι αδερφές μπρόγερ, αυτές χορεύανε και τέτοια. Εμείς ακόμη παιδάκια ήμασταν, ας πούμε. Δεν... Ναι, πώς το ανακαλύψατε αυτό, δηλαδή, η μία είπε στην άλλη να ότι ξέρεις. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο θείος μου είχε ένα αυτοκίνητο το Station. Και σας έβαζε πίσω στο... Μας έβαζε. Η θεία μου τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία και η μητέρα μου και εγώ πάντα έκανα δεύτερη φωνή από μόνη μου. Έτσι. Ναι, ναι. Χωρίς να σας το δείξει κανείς. Όχι. Και η ξαδέρφη μου πρώτη φωνή. Ωραία φωνή και γίνει πολύ. Και μας πάει στα ταλέντα του Οικονομίδη. Μας δίνει μια σπουδαιά. Σας έβαλε μέσα μια φορά σας πήγε εκεί. Μάλιστα. Αυτό έχει γυριστεί κιόλας. Το έχει γυρίσει ταινία, γιατί παίξαμε και μία ταινία έξω αυτό για καλή καρδιά. Μαζί που ήταν τότε ο αγαπημένος μου, ο Θανάσης ο Βέγκος. Mm-hmm. Ναι. Έτυχε, τι να σου πω. Δεν λέγαμε. Κάναμε περιοδία με τη Μαρινέλα του Καζατζίδη. Βγήκαμε σε αναψυχτήρια στο Άλσος. Σαν ντουέτο. Ντουέτο. Και βγήκαμε και στο Άλσος. Το πεδίο του Άρεβες και στο άλλο στο Πακράτη. Ναι, τι συζητάνε τα δύο κοριτσάκια αυτά τώρα που τους ανοίγονται αυτά. Κοίταξε να δεις, τώρα ήμασταν τελείως. Ναι, είμαστε επαγγελματίες, πάμε για κάτι. Κοίταξε, η ξαδέρφη μου έπαιζε πιάνο από παιδάκι, από μωρό. Και εσύ έπαιζες. Πολύ λίγο. Έμαθες. Ναι. Πήγα στο Διαθηνών, εγώ τα παράτησα. Γιατί? Έχω ένα κακό. Για πες το. Όταν... Σε στριμωχνούν. Με στριμώχνουν και μου μιλάς έτσι και εγώ κάνω το αντίθετο. Μάλιστα. Δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Την προστακτική δεν μπορείς, το δάχτυλο ναι, δεν μπορείς. Ναι, το δάχτυλο έτσι και δεν το μπορώ. Την αυστηρότητα, ναι. Και αυτή η δασκάλα μου πέταξε τα χέρια από το πιάνο. Μάλιστα έχω και... Εγώ έχω χερούκλες ανάλογα με το αυτό. Η ξαδέρφη μου έχει μικρό χεράκι. Mm-hmm. Και να τη δεις πώς έπαιζε πιάνο. Και πώς παίζει βέβαια έτσι. Τώρα ήταν δασκάλα στο Διεθνών. Φιλιππόνη είναι το επιθετό της, τη λατρεύουν όλοι οι μαθητές της. Mm-hmm. Και ο Μέμος ο Μπεγνής είναι ένας από τους οποίους μαθητής της. Θέλω να πω ότι αυτό το παιδί ήταν στο πιάνο, ήταν αυτό, ήθελε να γίνει δασκάλα. Έτσι ήθελε να συνεχίσει εκείνη. Εγώ στο τραγούδι είχα ένα μπάρμπα, με πήγε στη λύρα στον Πατσιφά. Έτσι γίνεται χωρίς να καταλάβω τι έγινε. Ναι. Δεν διάλεγα εγώ τα ως κομμάτια. Ως προς τούτο δηλαδή σου να τυχερή. Είχες, τυχερή, δηλαδή, είχες μια τύχη δηλαδή. Βεβαίως και είχα τύχη. Μακάρι να έχουν όλα τα παιδιά που ξεκινάνε έτσι. Αχ, τώρα ξεκινάς ένα θέμα. Μακάρι όλα τα παιδιά που ξεκινάνε. Άντε και εγώ φωνάρες έτσι. Δεν ναι. Άντε σήμερα ένα νέο παιδί, πες που ξεκινάει. Πες ότι είναι η Πόπη. Ναι. Σήμερα 15 χρονών, 17 χρονών και α, ξεκινάει. Τίποτε, Τι κάνει αυτή η Πόπη σήμερα? Τραβάει τα μαλλιά. Βλέπεις, ψάχνετε, εταιρείες δεν υπάρχουν, παραγωγή δεν υπάρχουν, πρέπει να πάει σε ένα υπάρχουν talent show. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες, σε κατευθύνουν ρε παιδάκι μου. Εμένα μου λέγε ο Πατσιφάς, γιατί η γιαγιά ήταν και δασκάλα γαλλικών και η γιαγιά της μαμάς μου ήταν δασκάλα πιάνου. Και μου λέει τελείως τα γαλλικά και θα πάμε στο Παρίσι, θα σε πάω στη Γαλλία. Να κάνεις τι? Να κάνω καριέρα, ο Πατσιφάς μου το λέει. Α, τραγουδίστρια. Ναι. Ναι. Από το ένα στην πήγε και από το άλλο βγήκε. Δεν... Γιατί? Δεν ξέρω εγώ γιατί. Όταν είσαι για πιτσιρίκα, Γιώργο μου, δεν σκέφτεσαι. Δεν σκεφτόμουν ότι αυτό θα μου είναι επάγγελμα. Γενικά χωρίς να είναι επάγγελμα. Γενικά, Πόπη μου, χωρίς να ήσουν αντιεπαγγελματίας, ήσουν επαγγελματίας μια χαρά. Ναι, ναι. Ούτε το έκανες πάρεργο, το έκανες έργο κανονικά.
Ήσουνα όμως με το ένα πόδι στο τραγούδι και με το άλλο πόδι να βγω, να φύγω, να πάω κάπου αλλού, να ανασάνω, να πάρω μια... δεν πάταγες και με τα δύο πόδια, ενώ όταν πάταγες τη δουλειά σου, μια χαρά, επαγγελματίας κλπ. Αλλά το μυαλό σου ήταν κάπου, και κάπου αλλού, αυτό θέλω να πω πάντα, έτσι. Ήταν να κάνω παιδιά, ήθελα να κάνω παιδιά. Mm-hmm. Γίνεται οικογένεια και τραγουδίστρια. Πετυχαίνει αυτό? Όχι. Όχι, νομίζω. Είσαι κάθετη. Δηλαδή, η προσωπική μου πάντα γνώμη. Γιατί... ναι, εσένα, έχω εσένα ρωτάω. Εγώ έφευγα, άφηνα τα παιδιά, είχα τη μανούλα μου. Μάνα μου έσωσε από πολλά πράγματα. Σωστά, δεν μπορώ να φανταστεί. Τα άφηνε εκεί δηλαδή τα παιδιά? Σπίτι μου την είχα μαζί μου, ναι. Πάντα. Πριν κάνω παιδιά την πήρα μαζί μου, mm-hmm. εγώ, γιατί πέθανε ο πατέρας μου. Και ήταν μαζί μου πολύ δεμένη. Και την ώρα που πήγε να θυμάμαι στη δουλειά, πώς ήμουν χάλια. Που άφηνε τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή στεναχωριόμουν. Και νύχτα κιόλα. Και νύχτα, και άντε να γυρίζουμε στη βροχή. Και άντε που δούλευα στην Πάρνηθα και έτρεχα εκεί, Παναγία μου λέει. Δεν μου άρεσε αυτό. Τι να σου πω, ότι πήγε να με ευχαρίστησε. Και οι γιορτές και αυτά. Στην πλάκα που δούλευα στη Ζιμποάτ, γιατί εκεί δούλεψα πιο πολύ. Mm-hmm. Εκεί μου ήταν εύκολο. Ήταν και το ξεκίνημά μου και αυτά και ήταν. Πήγαινα με τα πόδια τις περισσότερες φορές. Και έχω περάσει καταπληκτικά στις ΜΟΑΤ. Ήταν η επαφή με τον κόσμο, ήταν κοντά σου. Τώρα εδώ θα πάμε στο θεματάκι αυτό, το οποίο είναι και πολύ οικείο σου, πολύ γνωστό. Την διασκέδαση. Που εμένα δεν μ' αρέσει ο όρος, διασκεδάνιμη. Σημαίνει, ναι, αλλά σημαίνει ξεσκίζω. Το σκεδάνιμη είναι κόβουμε το. Ναι. Ενώ ο σωστός όρος, ο ελληνικός, είναι ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία, μπράβο. Έτσι, το διασκεδάζω είναι κόβω με σκεπάρνη, σκεπάνη. Καλά, μανάτι μου, εσύ είσαι απίστευτο. Όχι, το λέω γιατί εσείς οι άνθρωποι των ΜΟΑΤ, είτε ποιητές, είτε μουσικοί, συνθέτες, τραγουδιστές και όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε, πραγματικά προσφέρατε ψυχαγωγία. Πήγαινε ο κόσμος εκεί πέρα. Γλεντούσαν κιόλας, γιατί ναι. Εγώ δεν έλεγα μόνο τα τραγούδια, τα δικά μου καταρχήν, μόνο νέο κύμα. Mm-hmm. Λέγαμε Τσιτσάνι, λέγαμε Καλδάρα, λέγαμε Ξαρχάκο, εκείνο το δείχτη, καλά. Όλα τα πάντα λέγαμε. Τις επιτυχίες ο Βοσκόπουλος θυμάμαι με τον Δημητράτο. Λέγαμε την Αραβωνιάρα. Mm-hmm. Έχω μια Αραβωνιάρα. Μπορείς να θυμηθείς το ρεπερτόριό σου στις ΜΟΑΤ εκείνης της εποχής? Ποια τραγουδιά έλεγες? Όταν λες λαϊκά, εγώ δεν σε φαντάζομαι στα λαϊκά. Κοίταξε να δεις, δεν έλεγα τα καψούρικα λαϊκά. Ναι, είπες Καλδάρα, Ξαρχάκο και αυτά. Τα κλασικά. Mm-hmm. Συνεφιασμένη Κυριακή. Καλά, μετά του, όταν είχε ο Πλάσσερ που βγάλε λαϊκό τραγούδι, τα λέγαμε όλα. Του Βοσκόπουλου λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Το λέω γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι δεν αντιπροσωπεύθηκε ο λαϊκός χώρος, το λαϊκό τραγούδι στις ΜΟΑΤ. Ήταν λάθος. Εδώ χορεύανε και όλες οι χρονοσένες και χορεύανε. Mm-hmm. Πάντως δεν υπήρχαν μικρόφωνα, ήταν μικρότεροι οι χώροι. Μικρόφωνο δεν είχα όταν δούλευα στην Ταράτσα, στην Ισκλέους, γιατί νοχλούσαμε. Εκεί ήταν ο κουρουπός, εκεί ήμουν με τον Δημητράτο. Mm-hmm. Αλλά στις άλλες ΜΟΑΤ τις μικρές υπήρχαν μικρόφωνα. Αργότερα, ναι. Ναι, αργότερα. Δεν... Γενικά θέλω να πω, ξεκίνησε ένας χώρος. Εγώ τραγούδισα με μικρόφωνο μετά. Ναι, και σε άλλα. Καλά, δεν είχα καμία σχέση με αυτά τα μικρόφωνα που υπάρχουν τώρα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, ναι. Ωραία. Και τις ηχητικές εγκαταστάσεις και τα τέρατα, τα ηχεία. Σου δίνει ψυχή και στις συναυλίες που κάναμε. Καμία σχέση με τώρα. Θα το πούμε. Αλλά για πες μου για αυτή την επαφή του κόσμου. Τέλεια. Που έκανε ησυχία για να σε ακούσει, επειδή σεβόταν, ναι. Το ότι έβγαζε την ψυχή του εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα πάνω και έκανε ησυχία για να μια ακούσει. Μια σταλιά ΜΟΑΤ και ναι. Ο κόσμος, εγώ δεν είπα ποτέ, ας πούμε, ναι, τους κοίταγα ρε την ώρα που τραγουδούσα, δεν μιλάγανε καθόλου, τραγουδάγανε. Mm-hmm. Μετά δεν είχαμε ένα στάνταρ πρόγραμμα, είχαμε μια αρχή και ένα τέλος στο φινάλε, mm-hmm. Ενδιάμεσα όμως λέγαμε... Ό,τι μας ζητάγανε. Φτιαχνόταν ανάλογα με τον κόσμο. Δηλαδή, να σου τα πω, φτιαχνόμουν με τον κόσμο. Μάλιστα. Ξεκινούσα,
τα μάτια του που χαμογελούσανε, που τραγουδούσανε, ναι, 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 που χορεύανε κλπ. Οπότε κάθε μέρα κάτι άλλο. Κάθε μέρα, δεν ναι, ήταν ένα αυτοματοποιημένο. Και το ωραίο ποιο είναι, επειδή ο μεγάλος μου αδερφός ηθοποιός, του Κούν, φίλος με τον Καρακατσάν, το δούμε μόλις εκεί τέλος πάντων, και μας είχε φτιάξει, τι ωραία, σε μία μποάτ που αυτή την έκανα εγώ τρομάρα μου. Ήθελα και δικό μου μαγαζί, καμία σχέση εγώ με επιχειρηματίες. Και μας είχε κάνει, είχε σκηνοθετήσει όλο πως βγαίναμε, κλειστά τα φώτα και πά ξεφυτρώναμε εμείς. Και είχαμε κάνει και ταινία, δεν υπήρχαν τα βίντεο, δηλαδή ξέρεις ταινία αυτό. Προβολής, έτσι, προβολής, με τα διάφορα τραγούδια, έβαζε και διάφορα. Πολύ ωραία ήταν, δεν μπορώ να φανταστείς τι ωραία. Υπήρχε μια, μια κατάνοιξη, έτσι. Υπήρχε μια μεσότητα, μια μαγεία, να το πω, να μην υπερβάλλω. Αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι έχω μείνει μόνο εκεί εγώ. Όχι, όχι, θα πούμε, έτσι, και την πορεία, αλλά και να φανταστούμε και να πούμε ότι ο κόσμος τότε είναι με ένα βερμούτ. Έτσι, με ναι, ένα, καλά πίνανε κι άλλο. Ένα, ναι, αλλά θέλω να πω, δεν έλα, υπήρχε. Έλα, ερχόντουσαν τα καημένα τα παιδιά τώρα. Φοιτητές, νεαροί. Αυτό να ζητήσουν και ερχόντουσαν με ένα λουλουδάκι, ξέρεις, δεν ήταν. Αν και εμένα μου κολλάγαν όλο μεγάλο. Το χαμαράζει αυτό, λέω Παναγία μου, λέει, τι γίνεται. Ένα πιτσιρί και ένα νεαρό ζωντάρδι. Γιατί το έχεις... Το ξέρω και δεν ήμουν καμία γκόμενα, ξέρω εγώ... Εφηβικό στυλ, ναι, 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 ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Έχω παράπονο αυτό. Έχεις παράπονο, έτσι, τέλος πάντων. Θέλω να πω, να θυμηθούμε μερικά ονόματα εκείνης της εποχής με τα οποία από τους μουσικούς και από τους μουσικούς, ναι, ώρα, ναι, είπες για τον Κουρουπό. Λοιπόν, ο Γεωργάκης ο Κουρουπός, Γεωργάκη τον λόγο, καταπληκτικός, με βοήθησε πάρα πολύ και δουλέψαμε και λίγο μαζί, δεν μπορείτε εκεί στην Ισικλέους πάνω στην ταράτσα. Με βοήθησε πολύ στα τραγούδια του Χατζηδάκη, ειδικά στον Άννη του Ρίγα που έκανε την ψηλή φωνή. Που λέγα, που θα βγούμε όλοι εκεί πάνω. Έλα εδώ, μου λέει, θα βγεις. Πάρα πολύ. Ο Κουρουπός ήταν άλλο παιδί, άλλο πράγμα. Δούλεψα, να σου πω τώρα, μουσικούς. Ναι, 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 ναι. Ο Βασίλης ο Κουμπής. Καλά, αυτός δεν παίζονταν άλλο πράγμα. Λες και ήταν από άλλο πλανήτη ο Βασίλης ήταν. Παιδί κουμπί που λένε. Ναι, ναι, όταν στο πιάνο, μπου. Μάλιστα είχε κάνει ο αδερφός μου έτσι να κατεβαίνει καλά και πήγαινε κατευθείαν. Γλιστρούσε και έδωσαν στο σκαμπό του πιάνου. Να σου πω τώρα, ο Κουμπής, ο Σαλβάνος ο Γιώργος. Γιώργος Σαλβάνος. Ο Σαλβάνος, ναι, δουλέψαμε καλά ο Σαλβάνος. Είναι ο πιανίστας που ήξερε να σε συνοδεύει. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Να μην θέλει, να, μην θέλει να επιβληθεί, να αλλά ο Γιώργος, μία μαγεία. Αλλά να εξυπηρετήσει, να προβάλλει τον εαυτό του. Να εξυπηρετήσει το τραγούδι και τον τραγουδιστή. Όπως ήταν και ο Θανασάκης ο Βασιλάς, ο Μπουζουξής, mm-hmm, που είχε αυτό το παιδί εξελιχθεί. Αυτό δούλεψε αργότερα στο Πασπαρτού που ήταν... Ο Θανάσης είναι... Ναι, ο Θανάσης, ο οποίος στο καμαρίνι εγώ είχα ένα καθρέφτη και αυτός καθόταν με τον Μπουζούκι πιτσιριγάς. Και έκανε πρόβα, τι καλός που ήταν. Και αυτό, με ένα Μπουζούκι και μία κιθάρα, κάναμε ένα σωρό έξτρα με το Θανασάκη. Τώρα εγώ Θανασάκη το λέω γιατί το νιώθω σαν παιδί μου. Ναι, καλά, και εμένα Γιωργάκο με λες. Γιωργάκο. Πάντως... μου το λες και κάθε φορά που μιλάμε μου το λες και μ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορείς να προσφωνήσεις τον άλλον με το όποιο όνομα ή επίθετο, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που θα το πεις. Το που θα το πεις, ναι. Έτσι. Να μην τον ηρωνευτείς, να μην κάνεις τον έξυπνο, να μην όλα αυτά. Να μην υποτιμήσεις, να μην γίνει ηρωνευτείς. Με τρελαίνουν εμένα. Δεν μπορείς με τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος των μπουάτ. Να πούμε βέβαια ότι όλες αυτές ήταν γύρω-γύρω από. Κάτω από την Ακρόπολη, γύρω από την Πλάκα. Γύρω από την Πλάκα, ναι. Παίζει σημασία, έχει ρόλο αυτό. Δηλαδή, ο χώρος είχε μια αλληλεπίδραση με τον Ιερό Βράχο. Τώρα, όχι ότι δεν μ' αρέσει η Πλάκα, αλλά μ' άρεσε πιο πολύ τότε, την έζησα πολύ τότε. Τι διαφορά έχει με τη σημερινή Πλάκα?
πήγαινα μέσα και με το αυτοκίνητο, φωνόμουν στο πάρκινγκ και με τα πόδια πήγαινα. Mm-hmm. Να μου πεις, κόψανε τους δρόμους που έβγαινες ομόνια από εκεί, έβγαινες κάτω στην... Mm-hmm. Ερμού. Ναι. Άντε, σου πλήρωνε και εσύ. Ερμού, αφενάς και τέτοια, ναι. Πιστεύω ότι... Δεν ξέρω, επειδή την έζησα έτσι και μου άρεσε έτσι, μένω μου άρεσε πολύ. Ναι, υπάρχει μια νοσταλγία πάντα. Α, μπράβο έτσι, αυτό. Η νοσταλγία τα μορφαίνει τα πράγματα. Αλλά θέλω, όταν περπατάς για να πας στη δουλειά σου ή να πας κάπου και είναι ο ιερός βράχος εγώ πάνω. Α, καλά είναι. Εγώ κάτω από την Ακρόπολη ακριβώς είμαι. Ναι. Τώρα που σας λέω χωρίς μικρόφωνο. Ή στην ταράτσα που σου και να τη βλέπεις και να τραγουδάς. Τέλεια. Ερχόντουσαν όλοι. Δεν έχεις αλληλεπίδραση με τους προγόνους, με αυτούς τους μεγάλους, με το μεγαλείο. Καλά, εκεί είναι πέρα. Άλλο πράγμα. Όπως όταν τραγουδάς σε αρχαίο θέατρο που μου έχει τύχει εγώ, ναι. Νιώθεις ότι είσαι θεά, κάτι νιώθεις εκεί. Σου επιβάλλεται ο χώρος. Α, παπά, εκεί στην κόρυφα. Τι να σου πω δηλαδή. Πολύ έντονα το νιώθω αυτό το πράγμα και μ' άρεσε αυτό. Ποια είναι η σχέση σου έτσι με τα μνημεία, τα αρχαία μνημεία, αγαπάς να πηγαίνεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αρέσει να βλέπεις αυτά να μάθεις. Πώς δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω πάει σε πολλά. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν βλέπεις και μαθαίνεις για έναν πολύ χώρο. Πολύ θέλω να σε παρακολουθήσω, έστω και αργά. Σε θαυμάζω πάντως σίγουρα για αυτό που κάνεις. Θέλω να πω. Πώς ότι... να σε πω, λαογράφο. Λαοπλάνο, ξέρω. Πες ό,τι θέλεις. Εγώ σε αγαπάω. Άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις, αισθάνεσαι δέος. Πώς δεν αισθάνεσαι, καλέ. Για έναν τόπο. Και λες, κοίτανε, δύο πέτρες εδώ πέρα και έχουν αυτή την. Παίζαμε εκεί στις Μυκήνες τα αυτά. Έχουμε παίξει θέατρο. Τέλεια ήταν. Τέλεια. Τι να σου λέω τώρα. Στο Άργος, κάτω στο. Όπω και στο Άργος. Και στο Ναύπλιο. Και στο Ναύπλιο. Άσε τώρα. Άσε γιατί αρχίζω και στεναχωριέμαι τώρα. Όχι γιατί να στεναχωριέσαι. Ο νόστος δεν είναι για να στεναχωριέσαι. Δεν είπαμε τις εκδόσεις του βιβλίου. Θα τις πούμε και τις εκδόσεις. Που μπορεί κανείς να το βρει αυτό το βιβλίο. 24 γράμματα είναι. 24 γράμματα είναι. Το βλέπω και το ξαναβλέπω αυτό το εξώφυλλο. Ναι, αυτό το εξώφυλλο μου το έχει κάνει ένας πάλι φίλος ηθοποιός. Σκηνοθέτησε από τα Γιαννιτσά ο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης. Αυτή η φωτογραφία είναι απ' έξω από το Δύο Αθηνών που βγήκε και με έβαλε και κρατάω ότι αυτή που είμαι με το. Εδώ είναι στον Αστραπόγεννο, δεν είναι? Όχι. Όχι. Εδώ είναι ένα εξώφυλλο δίσκο μου. Εξώφυλλο δίσκο κρατάω, είναι, ναι. Η εποχή Αστραπόγεννου. Έτσι σου να κάνω. Εκείνη η εποχή. Εκείνη, ναι, η εποχή, ναι. Ναι. Αστραπόγεννο. Πάμε στην Αστεριάδη, την ηθοποιό, θα πάμε. Θέλω να εξαντλήσουμε το θέμα της μουσικής. Ναι. Έρχεται κάποιος και σου λέει, έχω ένα τραγούδι για σένα. Τι προσέχεις περισσότερο, το στίχο, τη μελωδία, τι κοιτάς περισσότερο? Καλά, και ο στίχος να ταιριάζει και με τη μουσική, βεβαίως το στίχος. Το δικό σου αυτό που έχουμε κάνει και αμάν λέω πότε θα βγει. Θα βγει, βρε. Από το στίχο ξεκίνησα, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω τραγούδι τώρα. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την άρνηση, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι και κούραση χρόνων, στέρηση του να βρίσκομαι σπίτι μου, να ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, μπας περιπτώσει. Και επειδή στερήθηκα όλα αυτά νωρίς, είπες stop, έτσι. Είπα τώρα stop. Μα ξέρεις κάτι, δεν έχω να... Καταρχήν η φωνή δεν είναι αυτή που ήταν σίγουρα. Καλά, κανένας άνθρωπος δεν είναι. Δεν είναι. Okay. Γιατί εγώ θα πρέπει τώρα να βγω και να στερήσω τη θέση κάποιου νέου παιδιού, ρε παιδί μου, πρέπει να βγει. Εγώ πάντα είχα δίπλα μου, έτσι το βλέπω, ναι. Έτσι το βλέπω και να το καπελώσω να θέλω να... βέβαια τώρα ανέβγαινα θα είχα κάτι μικρόφωνο που δεν το συζητάω. Γιατί κάποτε είχα πει, ρε παιδιά, να αφήσετε με ένα τέταρτο να τραγουδήσω. Τα μικρόφωνα, ναι, τώρα δεν ήταν μικρόφωνα αυτά που τραγουδούσαμε εμείς καλά. Καμία σχέση με το σήμερα. Και ηχογραφείς καμία σχέση. Ναι, δηλαδή έρχεται ένα νέο παιδί και κάθεται στο πιάνο, στην κιθάρα και σου λέει, κυρία Αστεριάδη, έχω γράψει κάτι που νομίζω ότι θα. Καλά, δεν είναι ότι θα του έλεγα φύγει. Όχι, όχι, όχι. Τι θα κοιτάξεις, τι θα δεις αυτό που θα σου παίξει.
Άσχετα την κατάληξη, αν θα το πεις, θα το πεις. Κοίταξε, αν θα του πω να μου πει το στίχο. Τι είναι αυτό. Τι θέλεις ο στίχος. Γιατί μπορεί να είναι μια ωραία μουσική και να λέει αρλούμπες. Ο στίχος θες να είναι κοινωνικός, θες να είναι ερωτικός, πιστεύεις ότι μπορεί, δεν να, με να, νοιάζει, μπορεί να είναι πολιτικός. Ερωτικός. Και το ερωτικό δεν είναι και πολιτικό, δεν περνάει μηνύματα. Φυσικά. Έτσι περνάγαμε. Εγώ ότι δεν ήμουν, έλεγα πολιτικό τραγούδι. Δεν πρόλαβα κιόλας γιατί στη Χούντα. Και δεν πρόλαβα. Φυσικά είναι πολιτική ο έρωτας. Ναι. Φυσικά είναι πολιτική ο έρωτας. Δεν. Γιατί όλα μου αρέσουν, όλα τα άλλα. Όταν τραγουδάς και είσαι μπροστά και περνάς πράγματα στον κόσμο κάτω. Και φυσικά επηρεάζεις αποφάσεις. Μπορεί να είναι μια κοπέλα κάτω που εκείνη τη στιγμή να είναι εκείνο το βράδυ που θα αποφασίσει αν θα δεχτεί την πρόταση από ένα αγόρι, θα κάνει σχέση, δεν θα κάνει σχέση. Και ίσως ένα τραγούδι σου εκείνη τη στιγμή να την επηρεάσει. Είτε προς το ναι είτε προς το όχι. Αισθάνεσαι την ευθύνη απέναντι σε αυτούς που θα σε ακούσουν και θα σε ακολουθήσουν, θα σε πιστέψουν και όχι την αισθάνεσαι αυτή την ευθύνη, λες δεν βαριές. Πρώτα απ' όλα, όλη μου την καριέρα την χρωστάω στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο κόσμος να με δεχτεί έτσι να με αγαπήσει, δεν νομίζω ότι θα είχα κάνει κάτι. Έπαιρνες και έδινες. Βέβαια. Αλληλεπίδραση. Κοίταξε, δεν μίλαγα εγώ στις αρχές. Ήμουν πολύ ντροπαλή. Τώρα δεν σταματάω. Ντροπαλή από χαρακτήρα, από φύση. Ναι, από χαρακτήρα. Ντροπόμουν. Πολύ έτρεμα πριν πω. Σου λέω στο πρώτο μέρος ήμουν κρατημένη. Μετά, τι να σου πω, πέταγα. Είχα φτιαχτεί με τον κόσμο, είχε έρθει. Μόνο που τους κοίταγα, μόνο έτσι. Εντάξει, μίλαγα πολύ λίγο, κάτι θα έλεγα. Αλλά γενικώς δεν μίλαγα. Αυτό πολλές φορές μπορούσε να έχει εκλειφθεί και από τον κόσμο σαν, πώς το λένε, σαν ψιλομή, είναι ψιλομήτα. Σνομπάρισμα. Είναι κάθε άλλο παραζνόμπι ήμουν. Ναι, το ξέρω, εγώ το ξέρω, αλλά στο είπε κανείς αυτό, γιατί δεν μας μιλάς. Κάτι είχα ακούσει από αυτές που συνήθως κάτι θέλουν να πούνε για να σε μειώσουν ή ξέρω εγώ. Α, από άλλους δηλαδή. Τα κουτσομπολιά. Ή τα μαχαιρώματα, αν θες πες. Ναι. Έπαιξες ποτέ σε αυτό το κόλπο, σε αυτό το ποτέ παιχνίδι. Ούτε σε κλίκα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να αναφερθώ εγώ σε πράγματα που... Δεν σ' άγγιξε δηλαδή αυτό το... Που με στεναχώρεσαν. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει. Άλλο λέω. Αν δεν έπαιξε, το ξέρω, αλλά λέω αν φτάσαν στα αυτιά σου ότι ο τάδε λέει αυτά. Η τάδε α, λέει... πολλά. Ναι. Ναι. Και γιο ότι είχα, μακάρι να είχα κι εγώ γιο. Έκανα δύο κόρες, αλλά μακάρι να είχα κι ένα γιο. Με στα αγόρια μεγάλωσα. Έχω αδυναμία δηλαδή στα... και τα πιτσιρίκα και τα αγοράκια. Πήγα να πάρω το πτυχίο. Να βρεθώ στο πτυχίο της εγγονής και έβλεπα τα αγοράκια με τα κουστούμάκια τους έτσι. Εγώ τα λυπόμουν, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι φοβερό αυτό το συνέστημα που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Δηλαδή στεναχωριόμουν, τρέχανε τα μάτια μου γιατί τα βλέπω όλα αυτά τα παιδιά. Λέω... Γιατί ήθελες και δεν είχες. Όχι. Πώς θα πάνε, πώς θα εξελιχθούν. Θα εξελιχθούν η πορεία τους σε αυτό που θέλουν. Γιατί βλέπω ότι παιδεύονται. Το βλέπω και τα δικά μου παιδιά τώρα είναι μεγάλα μενά. Αλλά παιδεύονται, ναι. Και σε ποια εποχή θα παίξουν, να γίνουν μουσικοί, τι θα παίξουν, τι μεροκάματο θα πάρουν, αν θα μπορούν να ζήσουν με αυτό, αν θα πρέπει να είναι και συμβολιογράφοι για να μπορούν να κάνουν μια άλλη δουλειά. Για να... Όντως δεν... εγώ έχω βοήθεια. Είχα βοήθεια από ξαδέρφη μέχρι να πάρω τη σύνταξη. Από την ύφη μου, τον αδερφό μου αυτόν που ζει, τον Γρηγόρη. Και τώρα η βοήθεια και όλη αυτή είναι τα παιδιά μου. Σε βοηθούν δηλαδή. Ευτυχώς, ναι, Παναγία μου. Ναι, ναι. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, με συμπαράσταση, με συμπαράσταση, ψυχολογική. Κάνει να μου κάνουν και μασάζ, που είναι καταπληκτικό. Ναι, δηλαδή, μέσα στις δυνατότητες που μπορούν. Η αστεριάδη μάνα. Εγώ δεν τρελάθηκα, τη μεγαλώσω. Καλύπτει την αστεριάδη τραγουδίστρια. Δηλαδή είναι από πάνω, πρώτα είναι η αστεριάδη μάνα. Μάνα πρώτα. Μάνα, ναι. Μάνα, δηλαδή. Αν δεν είχα χωρίσει το 81 που χώρισα,
δεν θα είχα τραγουδήσει κανένα. Και δεν είναι ότι δεν το ήθελα εγώ. Καταλαβαίνεις, δεν... Ναι, ναι. Και ευτυχώς που δεν έκανα άλλα παιδιά, γιατί δεν ήθελα να κάνω άλλα παιδιά. Ήμουν μικρή τότε, 35 ήμουν, δηλαδή μικρή. Θα μπορούσα να κάνω. Ναι, ναι. Ο Θεός. Ένα αγοράκι όμως. Μετά τα καλά... Θα τον είχα κάνει πολύ μάγκα. Μάγκα. Πειραιώτη μάγκα. Θα του έλεγα μάθε αυτό, μάθε εκείνο. Δεν έχει καμία ανάγκη από τίποτα. Ναι, έτσι θα τον είχα μεγαλώσει. Τα κορίτσια μου δεν τα κάνεις μάγκησες. Μα είναι και αυτές έτσι. Μάγκησες. Ναι. Δεν είναι παιδιά που θα κάτσουν να φάνε σφαλιάρα, αλλά είναι δοτικά. Και εγώ είμαι έτσι. Ναι. Αλλά δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου, δηλαδή όποιος σε ζωρίσει. Δεν σηκώνω όταν έβλεπα. Γιώργο μου, το άδικο. Όταν έβλεπα ότι οι άλλοι πάνε να εκμεταλλευτούν, όταν έβλεπα. Τι να σου πω τώρα. Αυτό με. Βεβαίως και θα μιλήσω. Ή από δουλειά να μην πληρώνονται οι μουσικοί. Αυτό έφευγα. Δηλαδή τους βοηθούσα, πώς να σου το πω. Τα μάζευα να φύγω. Όχι. Σε αυτό, δεν ανέχεσαι την αδικία. Γενικά. Στη ζωή μου. Όταν δεις την αδικία. Να μην αδικήσω, να μην μιλήσω. Δεν σου κάνω τη μία θώα. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί και εγώ να έχω κάνει και σίγουρα θα έχω στεναχωρέσει. Όλοι. Αλλά δεν το έκανα. Συνειδητά αυτό. Θέλω να πω, δεν κρατάς το στόμα σου κλειστό όταν έχει. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσεις. Θα μιλήσεις. Δεν βαριέσαι τώρα, κάτσε τη βγάλουμε εμείς τώρα καθαρή. Και... Όχι, να κοιτάξω την πάρτη μου. Για είναι να αυτό που λέμε αντράκι. Ναι. Έτσι. Βεβαίως και θα μιλήσω. Έμα μέσα τόσα αγόρια. Αφού πήγαινα στην τουαλέτα και άνοιγα τα πιτσιρίκια και έκανα. Έβλεπα όλου έτσι. Οπότε η γιαγιά έρχονταν. Λες και εσύ έτσι θα γίνεται αυτό. Ήταν να με κάνω φοβήσει. Γιατί έβλεπα όλου αυτό. Α, ξυριζόμουν κιόλα. Πώς δεν έβγαλε γένεια. Μίμηση δηλαδή. Ναι, ό,τι κάνανε αυτά. Έδαινα. Πώς το λένε, γραβάτα. Μέσα έπαιζα όμως την κούκλα. Τα σκυλάκια τα έκανα μωρά, η κούκλα είχε στόμα ανοιχτό και τις έκανα λεύρη με νερό και τις τόβωσα. Πάλι έκανες τη μάνα δηλαδή όμως. Ναι. Πάλι το είχα μέσα μου, παιδί μου. Η μάνα μου ήταν πολύ μάνα. Και όταν μεγαλώνεις έτσι δεν μπορεί να σε γίνει. Είσαι της μάνας σου παιδί, δηλαδή του μπαμπά σου παιδί. Δεν θέλω να δικήσω για τον πατέρα μου, αλλά της μάνας μου είναι πιο πολύ. Ναι, δεν είπα ότι θα δικήσω, απλώς λέω ότι... Ναι, της μάνας. Της μάνας σου. Εκείνη θα τράβηξε όλη. Ο μπαμπάς δούλευε και το ταξί, ήταν και ωραίος ήταν. Εγώ, εντάξει. Κουράστηκε, ναι. Αλλά αυτό που τράβηξε αυτή η γυναίκα... Πέντε παιδιά, Άντε καλέ τώρα. Μια σκάφη, εγώ θυμάμαι πια, αμάν. Το έχεις πει 5-6 φορές αυτό με τη σκάφη. Με τη σκάφη ήταν τη λυπόμουν, αφού... Άσε τώρα, να μην τα πω, δεν θέλω, γιατί στεναχωριέμαι. Πήγαμε, έκανε... Ήταν όμως και αγράφηση μιας εποχής. Έτσι ήταν η εποχή όμως. Εποχή, έτσι ήταν. Κάναμε παιδιά. Αλλά αυτή που τράβηξε τα πάντα ήταν η μάνα. Εμείς παίζαμε έξω, λέω, να σιδερώσει, να κάνει, να δείξει. Τι να πρωτοκάνει. Θυμάμαι, εμείς κοιμόμασταν και αυτή μπάλωνα με το αυγό. Νυχτιάτικα. Μπορεί να μην την έχεις στο μυαλό σου αυτή, να μην την αγαπάς. Την έπαιρνα μαζί μου εγώ στις συναυλίες. Τι ήθελα να σου πω, τι φαγητά έκανε που θυμάσαι, έτσι που τα έχεις ακόμα στη μυρωδιά. Μπλουμ. Μπλουμ, το θυμάμαι αυτό το μπλουμ. Φασόλια, μπλουμ, φακές, μπλουμ, όλα μπλουμ. Θυμάσαι το τέτζερι. Νερό. Μία αγαπάθα τέτοια για φασολάδα, εγώ τη λατρεύω τη φασολάδα. Εντάξει, νόστιμη. Τέσσερα φασόλια έβαζε. Πέντε, ένα για τον καθένα. Όχι, έβαζε η φουγαριάρα. Εκεί μέχρι τότε καλά. Όταν πήγαινα το ταψί στο φούρνο, μου βάζανε εμένα, ναι. Το πήγαινα μέχρι το φούρνο, αλλά μου το κατεβάζανε. Με το κεφάλι δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Τι θυμάμαι, Παναγία μου. Δεν μπορούσε να κάνει καλό φαΐ κάτω από συνθήκες τέτοιες που ήταν. Θυμάμαι η μαμά δεν μαγείρευε. Είχατε φούρνο στο σπίτι, τι είχατε. Δεν υπήρχε γαζιέρα, φούρνο. Γκαζιέρα. Γκαζιέρα. Ναι, φούρνο εννοώ. Το φούρνο πηγαίναμε στο φούρνο, παίρναμε ψωμί.
Βγαίναμε το φαΐ που το κρέας το έργαμε το εντάξει, μια φορά τη εβδομάδα κι αν. Μια φορά τη εβδομάδα κι αν. Αλλά μεγαλώσαμε. Σήμερα τα παιδιά σου έχουν στερηθεί κάτι, τους έχεις πει για αυτά τα χρόνια, τους έχεις πώς πει. Όχι, δεν έχω πει. Τους έχεις πει. Α, μην νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, έκανα, το βλέπουν. Το καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Και τα παιδιά μου και η κόρη μου το έχει μεταδώσει αυτό στην εγγονή μου. Πώς δεν το καταλαβαίνουν. Που είναι μου δουλεύει, πάει και σε. Δηλαδή, τέλειωσε αυτό, να μπορούσε να μην το. Αυτό το κάνει για θέλει δικά τη, καλά κάνει. Mm-hmm. Τώρα θα πάει για μεταπτυχιακό, που θα πάει δεν ξέρω, που θέλει πάει πάντως. Mm-hmm. Εγώ άμα. Δεν τα έχει κατευθύνει ποτέ τα παιδιά. Όχι, δεν τη πω. Γιατί μόνο να τη πω. Ό,τι θέλει, ότι θα το κάνει και με πιο χαρά. Λέει διάφορα μέρη, ξέρω εγώ που θέλει να πάει. Δεν συνέβη. Όχι. Εμένα. Και άμα πάει, βρε στην Ιαπωνία. Αποκλείται και να πάει. Πάει στον Καναδά. Ούτε στην Αμερική θα πάει, το ξέρω. Το άρα έχει εξασφαλίσει μερικά πράγματα. Θα είναι κοντά τουλάχιστον μια ωρίτσα, δύο ωρίτσες με το αεροπλάνο. Τι Ολλανδίες μου είπε, τι Βέλγιο λέει, τι. Ξέρω εγώ, μπορεί και η Γερμανία, δεν ξέρω που θα βρεθεί. Αλλά γιατί να το στηρίζει το παιδί της, το λέω στην κορμή, μην το στηρίζει το παιδί και κάνει άφαση. Γιατί στο παιδί δεν επενδύει να σε γυροκομίσει, ρε παιδί μου. Εγώ δηλαδή πάω μετά του το λέω και με βρίζουν. Εκεί δίπλα μου το γυροκομείο που περνά, εκεί έχω τραγουδήσει τρεις φορές. Mm. Πολύ ωραία είναι. Τι εννοεί πολύ ωραία, για σένα, αν πήγαινε εκεί. Ναι, τι θα πάθαινε. Δεν ξέρω, θα μου το πεις μετά το διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε τώρα. Α, τους ζαλίσαμε τώρα. Όχι, δεν τους ζαλίσαμε καθόλου. Από ό,τι κατάλαβες όμως, δεν παίξαμε ούτε ένα τραγούδι σου, γιατί έχουμε τόσα πράγματα να πούμε και θέλω να σε ρωτήσω τόσα πράγματα, να σε ξεψαχνίσω. Θα μας βάλει ο Γιάννης τώρα το διάλειμμα. Αυτό είναι ζωντανό τώρα. Ζωντανό είναι. Τι α, και δεν πήρε τη φιλιόμορφη να μας ακούσει. Δεν πήρε, θα την πάρεις τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε για το διάλειμμά μας, να πάρουμε και τη φιλιόνα τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν βλέπεις τι γίνεται, χαμός, δηλαδή όσο δεν είμαστε στον αέρα, θαυμαστές, αυτόγραφα, εδώ ο κόσμος, ο Κοσμάκης, σε αγαπάει πολύ ο κόσμος, έτσι. Δεν έχω παράπονο, ναι. Έλα μου πιο κοντά όμως. Μ' αγαπάει, ναι. Για να μην έχω κι εγώ παράπονο. Και εγώ τον αγαπάω, τον ευχαριστώ. Στο δρόμο κόσμο. Όταν σε αναγνωρίζουν και σε σταματάνε, α, τι σου τυχερά. Λένε. Κοίταξε να δεις τώρα, τις ηλικίες μου βέβαια, έτσι. Δεν σου είπα, μην γελάς, νεολαία. Ναι. Με το σκυλάκι που βγαίνω εγώ. Ναι, ναι. Τι σου λένε, δηλαδή, τι είναι. Με πολύ αγάπη. Αχ, τα τώρα τι να σου λέω. Ισπράτης, και μόνο ναι. Αυτό το εισπράτο δεν λες τίποτα. Το εισπράτης. Το καλύτερο δώρο. Μπαίνει μέσα. Ναι. Μπαίνει μέσα. Ναι. Εδώ και με το καπέ με ένα σκούφο είμαι. Με είδες, παιδί. Εντάξει, μια χαρά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν έχεις παράπονο. Όχι, είμαι τόσο γεμάτη. Και είμαι και καλά με τον εαυτό μου. Αυτό τα λέει όλα. Το σημαντικότερο. Ναι. Άμα γύριζες πίσω, θα άλλαζες κάτι. Κάποια απόφαση, κάτι που δεν έκανε, που δεν τόλμησες. Λοιπόν, τι θα άλλαζα. Καταρχήν, τώρα με το χαρακτήρα που είχα, που σου λέω και το πιάνο που το παράτησα, νομίζω το ίδιο θα έκανα. Θα το παραδώσεις πάλι. Ήταν ανάλογα με την ηλικία που ξεκινάς, ξέρεις. Γιατί ήμουν μικρή. Και το δάσκαλο που πέφτει. Και το δάσκαλο, βέβαια. Δεν μπορώ να σου πω, μπορεί τα ίδια να έκανα. Δεν έχω μετανιώσει. Δεν είχα αυτό το πράγμα, το τραγούδι το λατρεύω και σου λέω τραγουδούσα με μικρή, με ένα τηλεφούγγι, ένα ραδιοφωνάκι είχαμε. Και πάντα ανοιχτό η μαμά το είχε. Πάντως και ποτέ όμως δεν κυνήγησες εσύ έναν συνθέτη, έναν στιχουργό, να γράψε μου βρε, δώσ' μου όχι, βρε. Όχι, δηλαδή... όχι τι το έκανα αυτό από... Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Καταρχήν δεν είμαι σνόμπου καθόλου. Mm. Το έχεις καταλάβει, το ξέρεις. Ντρεπόμουν. Ντρεπόσουν. Πάρω τώρα, ναι. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή όσο για σφαίρια εγώ. Αφού ήταν τα λεφτά που τραγουδούσα, ρε παιδί μου, και έπρεπε να πληρωθώ να μετά. Να πας στο μαγαζά, το ναι, και αυτό δεν αισθανόμουν καλά. Θα προτιμούσα να μην πάω στο ταμείο, να φέρεις ένα φακελάκι αυτά. Αυτό είναι καλό τώρα. Η τόσο ντροπή, η τόση ντροπή. Όχι, λέει, δεν είναι καλό. Το υπέρμετρο αυτό είσαι πάνω από το μέτρο. Ναι, δεν ήταν καλό. Αλλά αφού το έχω αυτό. Τι να κάνω τώρα, δεν. Τώρα δεν ντρέπομαι. Αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια δεν ντρέπομαι. Ναι. Αλλά συμβουλεύεις ένα νέο παιδί να είναι τόσο συνεσταλμένο όσο όχι, είσαι όχι. Εσύ, θα πρέπει να είναι και λίγο πιο. Όχι, να διεκδικεί. Mm. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις. Όχι καθόλου. Δεν θα ήθελα
να είναι έτσι. Πάντως, ας πούμε, η μικρή μου η κόρη είναι πιο διεκδικητική και πιο, να σου πω και μια λέξη που γελάκαμε, τα παίρνω στην κράνα. Το κρανίο. Πάντως έχω ακούσει από μουσικούς και συνθέτες και συναδέλφους ότι ήρθανε να σ' ακούσουνε γιατί σ' αγαπούσανε, γιατί σε γουστάραν, γιατί σε θέλανε, και εσύ δεν έκανες ένα βήμα κι εσύ προς τα εκεί. Όχι, όσοι είχαν έρθει, θυμάμαι και ο Μικρούτσικος πιο παλιά, και τους χαιρετούσα. Τι να κάνω. Αυτό ρε, θα τους χαιρετήσει, εντάξει. Αλλά να κοίταξε να δεις, ήμουνα στην εταιρεία, στη Λύρα. Κακός που το λένε αυτό, γιατί στην ουσία ο Πατσιφάς μου διάλεγε τα τραγούδια. Mm-hmm. Δεν διάλεξα εγώ, δεν διάλεξα κανένα τραγούδι. Και αυτό είναι... διάλεξα, Στέρεο Νόβα. Αυτό είχα φύγει. Καλά, ναι. Αυτή πια η ιστορία σου με τη Στέρεο Νόβα, ναι, πάλι. Ναι, αυτό ήταν μεγάλη τύχη. Πώς, εδώ τώρα, πώς ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια της εποχής σου, πώς μπορεί να παντρευτεί με σύγχρονα παιδιά και να κάνουν κάτι, ναι, στο σύγχρονο. Έλατε, με αυτό το παιδί, εγώ δούλευα κάτω στον Πειραιά, Πειραϊκή γωνιά. Τώρα ξέχασα και πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων. Και με παίρνει και μου λέει, δεν μου πάνε Στέρεο Νόβα, θέλω, λέει, να σας δώσω ένα τραγούδι, για να μπορείτε να το πείτε. Και λέω, εντάξει, εγώ μου φέρτο. Και το κλείσα και ραντεβού σπίτι μου. Mm-hmm. Και στον Πειραιά. Αμέσως είπες, φέρτο μου. Ναι. Χωρίς να τον ξέρεις. Δεν τον ήξερα. Καταρχήν δεν ήξερα αυτή τη μουσική καθόλου. Δεν άκουγα. Αυτό δείχνει πόσο ανοιχτή είσαι όμως. Ναι, περιμένεις. Και ήρθε. Περιμένω. Δεν ήμουν σπίτι εγώ. Αφήνει το αυτό. Είπε, ποιος είναι, και κόρη μου η μεγάλη που ήταν φαν. Ρενόβα, μου λέει, μάνα, μην κάνεις και μια βλακία και πεις, να μην το πεις το τραγούδι. Να το πεις το τραγούδι. Γιατί με αυτό το τραγούδι θα σε γνωρίσουν άλλα παιδιά νέα. Ναι, που δεν σε ξέρανε, δεν ζούσαν καν όταν εσύ... Λοιπόν, το έβαλε τόσο πολύ μέσα μου, και ωραίο τραγούδι, το Ταξίδι στη Γη, και βγήκε πολύ εύκολα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και έβλεπα τους αναπτήρες από κάτω όταν, ξέρεις... Ναι, που μαζί με τον Κωνσταντίνο το είπαμε αυτό, ναι, το τραγούδι στις συναυλίες. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία με αυτά τα παιδιά. Ειδικά με τον Κωνσταντίνο, τον αγαπάω πάρα πολύ και τον ευχαριστώ κιόλας για όλο αυτό που έχει κάνει για μένα. Γιατί κάναμε και ένα ολόκληρο συνδίκη. Εδώ λοιπόν είναι οι συμπράξεις που μπορεί να κάνει ένας κλασικός τραγουδιστής, ναι, που έχει περάσει πια στο μυαλό του κόσμου ως κλασικός τραγουδιστής. Σύμπραξη μπορεί να κάνει με ανθρώπους της γενιάς, της καινούριας, από την δεξαμενή αυτή που εσύ δεν έχεις κόσμο, να, έτσι, γιατί δεν έτσι ζούσαν είναι τα παιδιά αυτά, όχι, όταν τις τραγουδούσες, δεν φταίνε αυτά, όχι, γιατί τα κανάλια δεν προβάλλουν Πόπι Αστεριάδη για να μάθουν τα νέα παιδιά, όχι, ποια ήταν, άρα από πού θα μάθουν αυτά τα παιδιά που είναι με τον μπλιμπλίκι που δεν... Μόνο από τον πατέρα τους. Και αν, έτσι, αλλά δεν θα μάθουν το θρύλο Πόπι Αστεριάδη, δεν θα μάθουν το μύθο Πόπι Αστεριάδη, θα μάθουν ποια είναι αυτή η γυναίκα. Θρύλος και σύλλος και Ολυμπιακός. Είσαι ούτως ή άλλως, αλλά Ολυμπιακός είναι. Ναι, το ξέρω. Αλλά πέραν τούτου δεν μπορούν να καταλάβουν το τι αντιπροσώπευε σε εκείνη την εποχή. Τι ήσουνα για τη γενιά μας, τι ήσουνα που τόσο απλά, τόσο λιτά έβγαινε σε πάνω, χωρίς επιτιδευμένα ρούχα, χωρίς στυλίστες, χωρίς ναύφεν, ένα απλό, μια φουστίτσα απλή, ένα απλό παντελονάκι, ένα πουλοβεράκι πολλές φορές. Θα σε κόψω εδώ να σου πω ότι όταν ήμουνα που σου λέω στο Μυσικλέους πάνω στην ταράτσα, ναι, μπορούσα ένα φορεματάκι με ένα απλό φόρεμα, ναι, άσπρο με αλυσίδα, εδώ ήταν πυράντες. Και όπως τραγουδούσα, βλέπω μπροστά μου ακριβώς το να κάθεται, μία είναι το ίδιο φόρμα. Μου κάνει έτσι, κάνω έτσι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν φόρεσα ποτέ φίρμα. Ή κάτι το εξεζητημένο. Όχι. Για να κάνεις εντύπωση. Απλά. Ναι, αυτό. Και πολύ παντελόνι. Ναι, πολύ, πολύ παντελόνι. Γιατί? Και μίνι. Ναι. Μίνι φορούσα. Καλά, δεν το βάζεις εσύ. Και μπότες και μήνυ. Στα νιάτα μας. Με το μήνυ το φορούσα, αλλά δεν ήμουνα προκλητική, ρε παιδί μου. Θα βάζεις ποτέ κάτι εξεζητημένο, αν στο ζήταγε, αν ήταν ανάγκη. Αν στο ζήταγε, δηλαδή, ο σκηνοθέτης μιας παράστασης. Δεν έκανα παραστάσεις, οπότε δεν. Πες ότι είσαι τώρα, αλλά κουλάκι. Να μην γυμνώσει για να βγω. Όχι, να σε γυμνώσει. Κατάλαβε τη λόγη. Να σε γυμνώσει, αλλά να βγει με ένα κομπινεζό. Να βγει, α πούμε, ξέρω πώ βγαίνουν αυτέ οι σημερινέ. Μια τυράντα. Όχι. Όχι.
Όχι. Μα ήμουν συντηρίκλα. Επειδή ήσουν συντηρίκλα, το λες αυτό. Ναι. Ε. Δεν θα έβγαινε έτσι. Να φορούσα ένα φουτανάκι μου έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό που λένε τα παιδιά, που πιστεύουν τα παιδιά, ότι μπορεί να το κάνει η εμφάνιση να υπερτερήσει όλων των άλλων και αν δεν έχει φωνή, οπότε ο άλλος θα κοιτάει τουλάχιστον. Βέβαια. Παίζει ρόλο. Δηλαδή τώρα να βγαίνεις με δύο καλτσοδέτες. Με δύο καλτσοδέτες, να μένω αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα οι άντρες θα κοιτάξουν. Έχουν μείνει εκεί και κοιτάνε. Λογικό είναι. Το κάνω, δεν το έκανα πως ήμουν τη θεία. Έτσι είχα μεγαλώσει, έτσι είχα μάθει. Άλλα χρόνια εκείνα τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν έδινα τώρα πως θα ήμουν. Την εποχή αυτή. Μπορεί και να το έκανες δηλαδή. Σαν χαρακτήρα. Με δηλαδή. Το χαρακτήρα που έχω, δεν νομίζω. Όχι. Καταρχήν δεν μου αρέσει να... Και μάνατζερ. Είναι μεγάλη υπόθεση να βρεις ένα. Εγώ δεν είχα ποτέ. Δεν είχα ποτέ μάνατζερ. Και δεν θα ήθελα να είχα, γιατί θα με... Αν σου κούναγε το δάχτυλο, ναι, πάλι και αν μου θα, έκανε... θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, αν δεν μ' άρεσε δεν θα το έκανε. Όπως ο δάσκαλος μου στο πιάνο θα φεύγεις, ναι, πάλι. Θα... Ναι, θα τσακωνόμουν. Θα πρέπει κάποιος δηλαδή, να σε κατευθύνει με ιδιαίτερο αν τρόπο. Αν δεν είμαι κι εγώ εύκολος. Αν δεν μου το έλεγε έτσι κάπως να με φέρει στα νερά μου και μου έλεγε... Και ο πατέρας μου ακόμα έτσι, εγώ αυτό να θα κάνετε αυτό, πω, εγώ τρελαινόμουν. Και με τον μπαμπά αντίδρασε. Και με τον μπαμπά τρελαινόμουν. Εμένα μου μιλάει γλυκά, ρε παιδί. Δηλαδή όταν θες κάτι να το πετύχεις, δεν θα το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι με το μέλι πιάνεις περισσότερες μύγες από ότι με το ξύδι. Μα είναι πράγμα τώρα. Με το χέρι, αυτό. Στο σχολείο έχεις κανένα δάσκαλο που έκανε έτσι και αυτό και από πού σου έχει μείνει αυτό? Με βάραγε με την αυτή στο σπυρί που είχα μία. Και πήγε ο πατέρας μου την άλλη μέρα και έγινε χαμός. Και δεν μου είχε κάνει το πόδι μου μπαούλο. Από όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Πάμε λίγο τώρα στην Πόπη Αστεριάδη, την ηθοποιό. Α, τρομάρα. Τρομάρα σου, γιατί τρομάρα. Τι τρομάρα. Έλα πιο κοντά πάλι. Και η ανησιά μου είναι ηθοποιός. Ναι. Θέλω την Πόπη την Αστεριάδη την ηθοποιώ εγώ. Λοιπόν, θα μπορούσε να είχα γίνει γιατί μου άρεσε. Είχες και ένα ιδιαίτερο στυλ πάντως. Και έγραφες. Εκεί είναι στον Αστραπόγιανο ο Τζίμας ο Νίκος. Τι καλός. Είχε έρθει στο Zoom με την Δανδουλάκη, την Κάτια. Θυμάμαι. Με φώναξε και μου λέει αυτό. Του λέω δεν είμαι ηθοποιός εγώ. Τι να... Κάτι είδε όμως. Ναι, έλα μου λέει θα δεις. Μου τα είπε τόσο ωραία αυτά που θέλει να πει να τα φτιάξω. Αλλά και εκεί υπήρχαν κάτι σκηνές που με βίαζε. Που με βιάζανε. Ο Καλογύρου νομίζω ήταν. Ναι, ναι. Και εγώ δεν ήθελα να μου σηκώνουν τα φουστάνια. Ήθελες να αλλάξει και το σενάριο εσύ. Ή το άλλο που κλέβω τα αλεύρι. Ναι. Και είδες τρέχω και με πιάνουν γιατί δεν υπάρχει διέξοδος. Πέφτω εγώ έτρεχα πιτσιρίκα, ναι. Και στο σχολείο. Πρώτη έρχομαι, 100 μέτρα. Και σε κυνηγάνε και δεν σε φτάνανε. Ποπείς. Αστεριάδη στα μάτια. Γυρίστηκε αυτό 5-6 φορές. Του έβγαλε τη γλώσσα έξω δηλαδή. Είχα φτάσει έτσι στον τοίχο. Στον τοίχο. Και αυτός εγώ με έτρεχε. Γύριζα το γάλα στη σπηλιά και χινότανε. Ήταν ωραίο όμως. Βγήκε, ξέρεις τι εύκολα που βγήκε. Αυτό εύκολα βγήκε. Είχα αρρωστήσει κιόλας από το κρύο στην Πάρνηθα. Ναι. Βέβαια. Και έκλεισα, δηλαδή δεν δούλεψα στο μαγαζί μια εβδομάδα. Τι το ωραίο είχε λοιπόν. Έτρεχες, κουράστηκες, ναι, κρύωσες. Βγήκε ωραία, μ' άρεσε που βγήκε έτσι. Όταν το έδες μετά. Ναι. Αν και κοπήκανε πολλές ταινίες, δεν ήμουν πολλές εγώ. Σκηνές. Πολλές σκηνές. Ταινίες. Ναι. Το κατάλαβα. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά και άλλα πράγματα που γύρισες, δηλαδή και δεν μπήκαν τελικά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Θα μπορούσες να ήσουν ηθοποιός του κινηματογράφου. Θα το θελές. Αν το κοίταξε, έβλεπα τον αδερφό μου από το θέατρο τέχνης που ήταν και τις πρόβες που έκανε και το όλο. Πολύ ζώρικο όλο αυτό. Και το λοιπόν. Κρατούσα και όλα αυτά πολλές φορές. Το κείμενο το μάθε. Κείμενο, ναι. Αλλά
Είναι πιο σκληρή δουλειά την έχω από το τραγούδι. Ναι. Βέβαια, γιατί ο Θεοποιός κάνει πάρα πολλές πρόβες. Και τραγουδιστής κάνει και ένα πρόγραμμα κάνει πρόβες. Κάνει. Δεν έχει καμία σβήνη μέσα στο κρύο, μέσα στα αυτά, μέσα σε κάποιες συνθήκες όχι καλές. Ακόμη και τα παιδιά αυτά που γυρίζουν τα σύριαλ. Τα σύριαλ, όλα αυτά τα μυθοπλασίες που βλέπουμε, δηλαδή έλεος. Δεν ξέρω αν θα άντεχα. Ναι, δεν θες να τσαλακωθείς, δεν θες να κουραστείς. Όχι, δεν θέλω να πιεστώ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Όταν με πιέσει πολύ. Το ξέρω, γιατί για να μου έρθει στην εκπομπή, αισθανόσουν ότι σε πίαζα. Γιατί δεν ήρθα, επειδή ήταν και οι γιορτές και αυτά και ναι, δεν ναι, ήξερα. Ναι. Ενώ τώρα. Που ήρθαμε χαλαρά. Που ήρθα, ναι, δεν θα σε πουλάγα. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Δεν είπα για πρόθεση, ρε παιδάκι μου. Άλλο λέω. Να μην έρθω να σου πω, δεν θέλω. Γιατί δεν με θέλω, ίσα ίσα. Εσύ μου δώσεις αυτό το τραγούδι που εγώ αυτό σου είπα το ναι από τους στίχους. Δεν είχα ακούσει καμιά μελωδία. Όχι, όχι, όχι. Πες μου κάτι. Είναι και καλό όμως να αφήνεσαι στο να σου διαλέγουν άλλοι τα τραγούδια σου, ακόμα και αν αυτός ήταν ο σπουδαίος άνθρωπος, εμπνευσμένος άνθρωπος, ναι, με διορατικότητα που λεγόταν Πατσιφάς. Τότε καλά έκανε, γιατί ήταν, ήξερε αυτός. Εκεί με πήγε ο θειός μου στον Πατσιφά. Γι' αυτό σου λέμε τυχερή. Ναι, αλλά άφησες όλη την επιλογή του ρεπερτορίου σου σε έναν άνθρωπο. Μετά, ναι. Μετά τα παιδιά, γέννες. 2 χρόνια σταμάτησα όταν έκανα τη μία, άλλα 2 χρόνια την άλλη τρέχα γύρω. Καταστροφή έκανα... είναι αυτό για την καριέρα που λέμε, έτσι. Είναι καταστροφή. Καταστροφή. Να πάνω που είσαι στο φόρτιο σου, ας πούμε, επειδή έκανες παιδί, να σταματήσεις 2 χρόνια. Μετά ξανά άλλα 2 χρόνια. Εντάξει. Α, παπά, ναι. Φταίει ο κόσμος όταν που ξεχνάει τους κάποιους καλλιτέχνες. Όχι. Όχι. Αλλά και ούτε μου αρέσει αυτό τώρα συνέχεια εδώ, στο κινητό. Ναι. Τσουρ τσουρ να βάζω πως ήμουν, ξέρω εγώ. Δεν βλέπεις. Άμα παίξει ταινία τον Αστραπόγεινο στην Λόρεντζο, το βλέπεις. Το βλέπω, ρε παιδί μου. Α. Αλλά δεν θα το κάνω εγώ να το προβάλλω, πώς να σου το πω. Ναι. Αν να προβληθεί που το βάζουν την ταινία, μου έχουν πάρει προθέσεις, κάποιο βάλανε εκεί. Mm-hmm. Ούτε που το άνοιξε, το χωδίλο. Το χωδί. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Εντάξει, και μιλή εκεί, αλλά συνέχεια αυτό δεν... Άλλοι σκηνοθέτες ήρθαν να σου πούνε, Πόπι, έλα, κάτι έχω για σένα. Σε θέλω. Όλοι θέλω. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο ο Τζίμας. Ο Τζίμας. Αλλά και σπουδαία ταινία. Μια χαρά ήταν. Κάτι κάνεις τώρα με τον Νίκο, μιλάγαμε. Του λέω, μην πίσω θα μου δώσει κανένα ρόλο, καμιά γιαγιά να κάνω τώρα. Θα κάνεις. Θα κάνεις. Με τον Τζίμα, ναι, θα έκανα. Θα έκανα γιατί έκανα ωραία συνεργασία, με κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος. Και φέρθηκε πολύ ωραία. Σε κατάλαβε εσένα, αλλά κατάλαβε και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ο Κούρκουλος είχε τον Κούρκουλο, είχε την ψυχοσύνδεσή του, ο Βόγλης είχε τη δική του, ο Κατράκης είχε τη δική του. Η Τριανταφυλλίδη. Η Νίκη, δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι να κάνεις casting καλό και να έχεις τον ηθοποιό στην θέση του ρόλου που του ταιριάζει και ταιριάζει και ο ρόλος με την ψυχοσύνθεσή του. Ναι, ναι, ήξερα αυτό τι έκανε. Πολύ καλά. Αν τύχαινε κάτι. Αν μας ακούει τώρα κιόλας. Μπορεί να μας ακούει. Του έχω στείλει, μήνυμα. Οπότε του κάνεις πρόταση στον αέρα. Έτσι. Νίκο, όντε στα γεράματα κάνε πάλι και λες και θα αναστηθώ. Εσύ. Γιατί καλέ, τι να αναστηθώ. Άμα κάνω ένα έργο τέτοιο. Λέρω. Ναι. Κάποια πράγματα όχι είναι πρωταγωνίστρια. Ένα ρόλο. Ένα ρόλο. Θα θέλες. Γιατί γελάς. Αχ, δεν ξέρω τι θα ήθελα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι και σένα σε ευχαριστώ και όποιος με καλεί να κάνω έτσι ραδιοφωνική εκπομπή μου δίνει χαρά αυτό. Αλλά δεν σου κρύβω ότι δεν σταμάτησε γιατί έτσι ξύπνησα ένα πρωί και λέω θα σταματήσω. Mm-hmm. Νιώθω την κούραση. Νιώθω την κούραση, δηλαδή αυτό που... Η χαρά που παίρνεις όμως δεν απαλύνει αυτή την κούρα. Εντάξει, απαλύνει ρε παιδί μου, αλλά από εδώ και έπειτα δεν νομίζω ότι έχω κάτι ιδιαίτερο να προσφέρω.
παρά να θυμίζω τα νιάτα μου, τα αυτά, την... Άλλοι έχουν κάνει το ενδέκατο από αυτό που έχεις κάνει εσύ και ξαναβιώνουν συνέχεια και λένε γιατί τι κάνανε. Εντάξει, δεν... το έχω πει τόσες φορές. Εσύ νομίζεις ότι το έχεις πει τόσες φορές. Αυτός που σε ακούει για πρώτη φορά όμως δεν το έχει ξανακούσει τόσες φορές. Δεν σε παρακολουθεί ο καθένας σε όλες τις συνεντεύξεις, σε όλες τις ναι, εντάξει, αλλά άμα δεν έχω να δώσω κάτι καινούριο. Τώρα έχεις το τραγούδι που κάναμε, που θα βγει. Ναι, άιντε, αυτό περιμένω. Άιντε, εντάξει, θα βγει. Πάμε λίγο πίσω. Είπες, ο ηθοποιός είναι κάτι πιο σκληρό. Εγώ έτσι το θέατρο, άμα δεν κινηματογράφος. Και μιλήσεις, το θέατρο ακόμη πιο έτσι. Το θέατρο δεν είναι σε... Το θέατρο είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Βεβαίως. Γιατί είσαι ζωντανά, κάνεις αυτό άλλο, θα πετύχεις τη μία σκηνή, τη δεύτερη, τη τρίτη, κάποια θα πετύχεις. Από τα γυρίσματα που κάνεις. Το θέατρο εκτίθεσαι. Και φαίνεται και ηθοποιός. Επίσης συνέχεια να πετυχαίνεις. Ναι. Δεύτερο, ναι. Μαθαίνεις εύκολα κείμενο μεγάλο, θα μπορούσες δηλαδή να μάθεις ένα ρόλο, ένας... Όχι. Γιατί δεν... Καλά, ξεχνάω για δικά μου λόγια που λες. Εγώ βέβαια σε φαντάζομαι να αυτοσχεδιάζεις μόνο. Έχω πει δικά μου. Ναι. Δεν νομίζω τόσο μεγάλο. Άμα ήταν μεγάλο ο ρόλο. Αποκλείεται. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλα. Ενώ δεν είσαι φυγόπονη, μου βγάζει ότι. Είμαι. Είσαι. Είμαι. Αυτό... Βγάζω ότι είμαι. Ναι. Ενώ δεν είσαι. Δηλαδή όταν ήρθε και στο στούντιο και αυτό και το να μια και χαρά, το άλλο. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά λέμε τώρα κάτι. Να σου το πω έτσι πιο λεκάνη. Η γιαγιά μου είχε καρούλια, ξέρω εγώ. Ναι. Πώ να σου πω τώρα. Αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Και επειδή άφησε μια ωραία γεύση, να μην τη χαλάσω τώρα ξαφνικά, στα γεράματα τρελάθηκα. Και αρχίζω και ανεβάζω εδώ στο κινητό που δεν το μπορώ. Και αυτό μπορεί να λένε, γράψε μη, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ. Ναι, άρνηση είναι αυτό. Είναι άρνηση, ναι. Είναι άρνηση. Γιατί δεν μου αρέσει. Τι βλέπω το παιδί μου και νευριάζω που όταν πάω να τη μιλήσω και είναι. Και αυτή δεν το έχει και πολύ ώρα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Κακό κάνω που το λέω. Όχι, άλλο θέλω να σου πω όμως. Τι? Θα σου θυμίσω ότι και εμείς στα νιάτα μας κάναμε κάποια πράγματα που δεν άρεσαν στους γονείς, στους παππούδες μας. Δηλαδή κάθε γενιά κάνει κάτι καινούργιο. Δεν φταίνε τα παιδιά, δεν είπα ότι φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά τα λατρεύω. Και θέλω όλα να είναι καλά, να πηγαίνουν καλά. Αλλά λες και τους δώσανε τώρα ένα πράγμα για να τα παιδεύουν ακόμη χειρότερα. Mm-hmm. Και να τα ελέγχουν. Και να τα ελέγχουν. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Εκείνη την εποχή που άνθησε το δικό σου τραγούδι, παράλληλα υπήρχε και μια άλλη επανάσταση. Ήταν το μοντέρνο τραγούδι. Μια χαρά. Ξέρεις, τι λέω, τα συγκροτήματα, βεβαίως. Λίγο πιο ροκ, λίγο πιο μαλλιά, λίγο πιο γιαγιέδες, ναι, λίγο ναι, πιο ναι, στίχος ναι. Διαφορετικός. Ήσασταν κοντά όμως εκεί πέρα. Αυτό πώς το είχες δει? Μια χαρά. Το είδε. Εγώ συνεργάστηκα και με την Δέσποινα τη Γλέζου. Mm-hmm. Ήταν με την κιθαρέτσα mm-hmm. της και αυτά. Και με την Ελπίδα καλά, εκεί ήταν στα Δειλινά βέβαια και τον Πασχάλη. Πολύ ωραία τα συγκροτήματά μας και κάνανε πολύ καριέρα. Mm-hmm. Όλοι κάνανε καλή ναι, καριέρα. Ναι, ναι. Ναι. Αυτά τα παιδιά. Ναι. Ωραίο ήταν. Άλλο πράγμα αυτό. Δεν πήγες προς τα εκεί ποτέ. Όχι. Όχι. Δεν ήμουν δεν αυτό. Δεν έτυχε, αλλά δεν ήσουν αυτό. Δεν ήμουν αυτό. Δεν ήσουν αυτό. Δεν ένιωσες τη γειτονιά με τα συγκροτήματα να παίζουν και να φτάει. Όχι, δεν ήμουν αυτό. Την εξωτερική γενιά, τα συγκροτήματα, τα έξω, τα ροκ, τα άκουγες, τα Rolling Stones, Beatles. Χόρευα μωρέ με αυτά, τους Beatles με αυτά. Σου λέγανε κάτι όμως, μουσικά. Τι ωραία τραγούδια ήταν. Ωραία. Αλλά δεν ήμουνα τόσο πολύ στο rock. Ξένο. Γενικά το ροκ ή γενικά το ξένο. Γενικά το ξένο. Γενικά το ξένο. Λόγω στίχου. Πολύ μου αρέσαν τα ιταλικά εμένα. Mm-hmm. Τα πιο ρομαντικά, ο Ιγλέσιας. Άκου τώρα την... Ισπανικό. Ισπανικό αυτό. Αλμπάνο. Αλμπάνο, δηλαδή αυτά μου αρέσαν πιο πολύ. Είσαι πιο του Μπελκάντο φαντάζομαι, έτσι. Mm-hmm. Πιο Μπελκαντιάρα αλλά... που λέγαμε. Μου είχε πει ένας που ήρθε στο μαγαζί και μου λέει μπορεί να πεις και... Να το. Ξεχνάω.
Σιγά σιγά ξεχνά. Γιώργο μου, ξεχνά. Δεν πειράζει. Τζαζ. Α. Λέω μπορώ. Μπα. Αναρωτήθηκες δηλαδή. Ναι. Ναι. Δεν μου είχε. Αν ο σύντροφός σου που είχες μαζί σου ήταν ένας μουσικός και ήταν ένας καλός μουσικός, ναι, ψαγμένος και λοιπά, και ήταν στο πιάνο όλη μέρα και σε δοκίμαζε από εδώ και από εκεί, θα το βρίσκεις τέλειο και όλη μέρα ήσταν μαζί και ψαχνόσασταν πάνω εκεί στη μουσική. Μπορούσε να γίνει πολύ πιο καλή δουλειά. Ναι. Αυτό. Τώρα στα προσωπικά δεν ξέρω πώς θα ήμασταν, αν δεν φαγωνόμασταν. Α, στα προσωπικά. Αλλά... Πες ρε παιδί μου ότι έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι, δικό σου άνθρωπο, ναι, και σε πιέζει, σε ψάχνει συνέχεια. Έλα από εδώ, έλα. Ωραίο αυτό είναι. Ωραίο. Μα και παλιά έτσι γινόταν. Πήγαινες στο σπίτι και στο Νότιο Μαυρουδί. Όπου ο Νότις, τι καλό σπίτι. Και πόσο άδικα έφυγε. Αυτό το παιδί έφυγε, ναι. Αυτό ο άνθρωπο πολύ άδικα. Αφού εγώ φοβάμαι να ανέβω σκάλα σπίτι, να ανέβω τη σκάλα να κάνω. Εξαιτίας αυτού. Και αυτό και με την. Καλά. Τη Λιζέτα. Τώρα είναι δυνατόν να πέσει από τη σκάλα να σπατωθεί, δηλαδή έλεος. Να φύγω φυσιολογικά από μια αρρώστια, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά φύγω έτσι άδικα να πάω να φτιάξει για το σπίτι και εγώ το έχω αυτό να ανεβαίνω, ξέρεις. Να σου, όμως δεν το κάνω. Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή, τώρα τελευταία, ψιλοπολιτεύτηκες. Ψιλοπήγες να μπεις στα κοινά. Μπήκες στα κοινά. Μπήκα στα κοινά κατά λάθος. Και ήταν λάθος. Άσε, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Δεν θες. Εννοώ για να μην νομίσει ο κόσμος κάτι γι' αυτό. Όχι, δεν, μην νομίζει τίποτα. Δεν ήταν για μένα αυτό. Δημοτικό σύμβολο, δηλαδή στο μπήκα. Εντάξει, αλλά. Άλλος κόσμος. Άλλος. Ναι, δηλαδή σαν να βλέπω τη Βουλή σε μικρογραφία. Δεν μου αρέσει αυτό γενικό. Ούτε η Βουλή σε αρέσει. Όχι. Αυτό που βλέπεις δηλαδή, ψυχρό. Δηλαδή, δεν έχει... Α, παπάω με την πολιτική καθόλου. Δεν σε αγγίζει. Δηλαδή εγώ είμαι με ένα, είχα βγει έτσι. Μία με το Μίχα, μία με τον κύριο Μαωράλη, μία έτσι, μία αλλιώς. Αλλά... Και με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ μου λέει, ήταν φίλοι μου όλοι, δεν είχα πρόβλημα εγώ. Δεν έχεις κοινή γλώσσα όμως, δεν μπορούσες να καταλάβεις. Αυτό που να τους πω, τους το έλεγα, λέω ας πούμε στα 20 θέματα, τα 5 δεν τα ψηφίζετε. Ούτε τα 5. Ούτε τα 5, αυτό εμένα μου τη δίνει. Αυτό μου τη δίνει, τι πάει να πει δηλαδή. Ναι ρε παιδιά τώρα, βάζει όλους 30 θέματα. Και εγώ τα βρίσκω ότι είναι σωστά αυτά, όχι επειδή είμαι με τον συγκεκριμένο δήμαρχο. Γενικά. Τα βρίσκει σωστά. Ναι. Αντικάνουν για να κάνουν αντιπολίτευση. Ναι. Δεν τα ψηφίζουν μόνο και μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό ακριβώς με νευριάζει. Μάλιστα κομματική αντιπολίτευση. Ναι, κομματική. Δεν το πας αυτό με τίποτα. Είπες τίποτα, σου ξεφύγει κανένα γαλλικό εκεί πέρα. Όχι, γαλλικό. Δεν θέλει ο πίσω, δεν μου ξέφυγε. Οπότε. Εντάξει. Οπότε. Έφυγες. Ναι, τώρα. Το παράτησες. Εντάξει. Δεν έφυγα. Ούτε έβαλε ούτε. Δεν σκέφτεσαι ότι. Ούτε καν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν σκέφτεσαι όμως ότι έπρεπε να μείνεις να παλέψεις για 5 πράγματα και όχι για 40. Όχι να φύγω να παλέψω. Έφυγα. Όχι, να μείνεις να παλέψεις, λέω. Όχι, ήταν και η ηλικία αυτή που δεν με δεν σηκώνεις και λίγο μίγα, ας πούμε, όσο δεν μεγαλώνει, δεν σηκώνεις, ναι. Ναι, δεν το σηκώνω. Εδώ δεν πήγαινα για τη δουλειά μου, για το τραγούδι τώρα. Θα πήγαινα να ακούω 10 ώρες, πω. Βαρετό. Και όλοι, είναι και η γλώσσα. Όλοι πάνε για να πετύχουν ένα σκοπό, όλοι πάνε για να πάρουν τα... Καλά και δεν πληρωνόμαστε έτσι κι αλλιώς. Και στη Βουλή τι νομίζεις, είναι μια χαρά αυτό παίρνουν. Βέβαια. Θα μπορούσε να γίνεις πολιτικός. Άπαπα. Να γίνεις πολιτικός. Ναι, όχι, δεν θα μπορούσε. Όχι. Γιατί και υπάρχει. Όσο και να είσαι καλός και να θες, μην νομίζω ότι εξαρτάται μόνο από σένα. Έτσι, και το ξέρουμε αυτό. Ό,τι πει ο αρχηγός του κόμματος. Ό,τι πει ο αρχηγός. Εσύ αυτό το ό,τι πει ο αρχηγός δεν το μπορείς με τίποτα. Ειδικά άμα διαφωνείς, έτσι. Όχι, δεν το μπορώ όταν βλέπω σωστά πράγματα. Βεβαίως και όχι, λέω, ειδικά όταν διαφωνείς. Δηλαδή, όταν σου λέει, έχεις βγει, ας πούμε, με το Μόραλι και σου λέει και εσύ όλο όχι, όχι, δεν είναι σωστό, δεν είσαι καλά. Αλλά με κάποια πράγματα που δεν μπορώ, δεν μου άρεσε να μου τα επιβάλλουν. Το έχεις πει πολλές φορές αυτό. Και στην τέχνη και στο τραγούδι και στη ζωή σου.
με το ύφος. Αν θες να κερδίσεις ακόμη και το παιδί σου, ίσως μου το έχει δημιουργήσει και από το ο πατέρας μου, ας πούμε, που ήταν μια ζωή, θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Αυτό μένω με τρέλαινε. Και σου βγαίνει σε όλες αυτές τις εκφάνσεις. Μου βγαίνει άσχημα αυτό, πώς να σου το πω. Μπορεί να ξέρω εγώ. Ελάττωμα, τι να πω. Ωραία, πάμε σε αυτά που αγαπάς και σε αυτά που σου αρέσουν. Τι είναι... Μην του μιλάτε του παιδιού. Έτσι, μπράβο. Τι είναι, ρε Πόπη, η μουσική. Τι είναι η μουσική. Τι σημαίνει μουσική. Η μουσική, ρε παιδί μου, σου βαλινεύει τα μέσα σου. Η μουσική που δεν έχει αυτό το δυνατό, το μπουμ, 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 ξέρεις να σε τρελαίνει. Mm-hmm. Αλλά δεν σου λέει και μουσική να κοιμάσαι, εντάξει, όταν θες να κοιμηθείς, μπορείς να βάλεις απαλή. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει το ζεϊμπέκικο, τρελαίνω. Έλα τώρα. Και το χορεύω. Καλά, το να το χορέψεις, φαντάζομαι, στη αλλά... Στη γη της ελιάς, ναι, παρακολουθώ γιατί παίζουν ωραία ηθοποιοί, είναι ωραία. Μόλις μπαίνει το μπουζουκάκι ο Θανασάκης, εγώ θα ρίξω μια στροφή. Στο σπίτι. Θα την αράξω. Και μου αρέσει και η κλασική μουσική. Να πάω να ακούσω. Καλά, αυτό σε φαντάζομαι, αλλά πάμε λίγο στο ζεμπέκο, γιατί μου έδωσε θέμα τώρα εδώ πέρα. Το ζεμπέκο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Τι λες τώρα. Καταρχήν, γενικά και τα γρήγορα. Καταρχήν ξέρεις ότι μόνο εμείς το έχουμε το ζεμπέκο, έτσι. Οι ξένοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι ζεμπέκο, δεν καταλάβουν τι είναι 9-8. Θυμάμαι ο Μητρόπουλος, ας πούμε, ο μεγάλος ο μαέστρος, για να δώσει στη Μετροπόλητα την ορχήστρα, τις παρτιτούρες, τους καλκόταν με το ζεμπέκικο, επειδή δεν μπορούσαν να διαβάσουν 9-8 το κλάσμα, τους έκανε 4-4-1, 4-4-1. Δηλαδή, άντε να πατήσει, άντε να χορέψει. Δηλαδή, είναι ένα εντελώ ελληνικό ρυθμό. Άλλο πράγμα είναι, ξέρω, παιδάκι μου, τώρα δεν έχω καμία σχέση με εμά. Αυτό το ξέρουμε. Είμαστε από άλλο. Άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη. Αυτό το πιστεύει, ε. Και όχι μόνο στη μουσική. Πήγα, Γερμανία μ' άρεσε. Παρίσι μ' άρεσε. Λονδίνο μ' άρεσε. Δεν μένω Αμερική. Με τίποτα. Περνάς απ' έξω και φεύγεις. Περνάω απ' έξω και φεύγεις. Και δεν πήγα τώρα μεγάλη. Ήμουν Άγιος στην κόρη μου όταν πρώτα πήγα Καναδά. Και ήταν και ο Λιόπουλος μαζί. Λονδίνο. Τι είχατε πάει περιοδιά. Πω, ναι. Τι γέλιο φαντάζομαι. Έτσι. Το χιούμορ του δεν το καταλαβαίναν εκεί. Ήταν ένας άλλος έτσι. Δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε αυτόν όμως. Αυτόν καταλαβαίνω με τα χοντρά που έλεγε. Τον Ηλιόπουλο δεν τον πιάνανε. Ναι. Θυμάμαι γράφει στο βιβλίο του που επιμελήθηκα την αυτοβιογραφία του ότι πήγε στην Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία να παίξει Σέξπιρ και δεν καταλάβανε και βέβαια, ναι, τίποτα. Και μετά λέει, θα ήταν κακός συγγραφέας αυτός ο Σέξπιρ. Δηλαδή, ναι, εντάξει, κάνοντας χιούμορ βέβαια. Ή που λέει, τι γράφει, λέει, πίσω η καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο καθένας δικαιούται να έχει τη δική του άποψη, αρκεί αυτή να συμφωνεί με τη δική μου. Ναι, ο Ντίνος. Ναι, ήταν πολύ καλός. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο και θυμάμαι. Έφυγαινα από την πόρτα, εγώ μάλιστα πήγαινα και ψώνιζα παιδικά. Θες μορδιακά. Και μου λέει, τι ψώνιζες τόσο μορδιακά. Α, δεν ήξερε ότι ήσουν έγκυος. Όχι, δεν φαινότανε. Ναι. Εάν φαινόταν, δεν πήγαινα. Ναι. Καλά, ήταν αρχές, ας πούμε. Πάμε μια κοιλιά εκεί να τραγουδήσω. Όχι, λέω, μπορεί να ήταν, ναι, εντάξει. Ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και καλό. Να σου πω και όλη την ώρα έβγαινε από το αυτό και πήγαινε, βρε, αριστερά του λέω, είναι το αυτό που θα πάμε, θα σας έβαζε και από την όλο λάθος. Ναι. Εκεί δεν σε αφήναν να καθίσεις στα τραπέζια με τους πελάτες μέσα στο μαγαζί. Mm-hmm. Κονσομασιόν δηλαδή. Ναι, όχι, κονσομασιόν δεν, δεν είχε. Γιατί μου το λες αυτό τώρα. Στο λέω γιατί μου είχε κάνει δεν μπορούσες και να φτάσεις κάτω, ας άρεσε. Αλλά είχε πριν χώρο που όποιος ήθελε να σε δει να σου μιλήσει, ναι. Mm-hmm. Και τι γίνει καιρό, να τρέχεις κάτω στα τραπέζια πέρα δόθε. Εξαρτάται, μέσα σερβιτόρος ωραίο είναι να τρέχεις. Σερβιτόρος, ναι, ναι. Τραγουδίστρια. Τέλος πάντων, το λες για διάφορα πράγματα. Ναι, εντάξει. Πού σε έχω πάει. Τι άλλο θυμάσαι από τον Τίνο. Αυτό το λίγο που κάτσαμε εκεί τον έκανε και πολύ κρύο, θυμάμαι, πω, πω, πω.
Λέω, δεν μένεις, πάω πάνω για λαδίτσα μου, πάμε. Σε γυρνάω πίσω στο ζεμπέκιο, γιατί μου κόλλησε τώρα. Να σου γράψω βέβαια, άμα σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ. Δεν έχεις τραγουδήσει όμως ζεμπέκικο. Αυτό σου λέω, έχεις αρέσει τόσο πολύ. Ζεμπέκο, ζεμπέκικο λέμε, ρε παιδί μου, όχι τώρα να είναι. Και εσύ τι να σου τραγουδήσει. Το νύχτα σε χωρίς φεγγάρι, ξέρω εγώ τι να μου τραγουδεί. Όχι τα δισκογραφικά, βέβαια. Α, όχι, δισκογραφικά έχω πει του Κοτσόνη το. Σάββατο πικρό Σάββατο. Μέχρι εκεί. Ποτέ μην ξημερώνεις. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Δεν σου είπα να το πεις, εσύ μόνος πήγες να το πεις. Έτοιμη είσαι. Έτοιμη είσαι. Άμα σε ζωρίσω λίγο ακόμα. Ναι. Αλλά άλλο θέλω να πω. Δεν έπεισες κανέναν ότι είσαι και ζεμπέκου για να σου γράψει και ζεμπέκικο. Πώς να το πείσω, θα έπρεπε να έρθει να μ' ακούσει η τραγουδούσα. Λέγαμε τα πάντα μου, ωραία. Μια χαρά. Εγώ νιώθα πολύ πιο ωραία στο δεύτερο μέρος με αυτά τα τραγούδια. Γιατί είναι πιο ελεύθερο. Το δεύτερο μέρος. Το αυτό τελικά. Ελεύθερο... Δεν δε θέλεις το streaming μας. Δεν θέλεις το streaming. Δεν θέλεις, ναι, δεν θέλεις το πρόγραμμα, το αυτό, το κουτί. Το... Δεν είναι άσχημο αυτό. Και σπίτι μου είμαι έτσι. Και καλά πρόγραμμα στα παιδιά μου σίγουρα έβαζα, αλλά πρόγραμμα. Όχι να τις έχω έτσι. Αλλά και τις δουλειές μου θα κάνω, θα ξυπνήσω και ανάλογα με το κέφι. Θα κοιτάξω όλο το σπάσμα αυτού του σπιτιού. Συνήθως ξεκινάω από τη βεράντα. Τι θες να μου πεις, ότι υπάρχει εβδομάδα που δεν έχεις πλύνει πιάτο, ας πούμε, όχι, για το σήμερα. Όχι, καλή τέτοια πράγματα. Σιγά μην δεν πλύνω πιάτο. Και τη βεράντα μου δεν κάνω και το σκυλί μου δεν μαζέψω. Τις κάνεις όλες τις δουλειές. Όλες. Ε? Μέχρι τώρα ναι. Τι μέχρι είναι. Αυτή είναι η ηλικία που σου λέω τώρα. Άμα, και εσύ όλο με την ηλικία, με την ηλικία. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι που λες αυτό, το αφήνω για τη Μαρία που θα έρθει, ας πούμε. Όχι, δεν έρχεται καμία Μαρία. Δεν έρχεται καμία Μαρία. Πενταγιώτησα. Η πενταγιώτησα δεν έρχεται. Μόνη σου. Με τα χεράκια σου. Ωραίο είναι. Τι μαγειρεύεις. Λοιπόν. Καλά. Κάνω ωραίο παστίτσιο. Που δεν με έχεις φωνάξει. Θα σε φωνάξω. Για το παστίτσιο λέω, ναι. Κάνω ωραίο μουσακά. Έχω δει τηλεόραση που δεν με, μουσακά, που δεν με έχεις, δεν με έχεις φωνάξει. Ναι. Θα μου πεις τι αρέσει και το κάνω. Γενικώς μαγειρεύω ωραία. Εγώ είμαι πανφάγο. Εγώ τα τρώω όλα. Ναι. Λοιπόν, μαγειρεύω καλά. Αλλά ξέρεις τώρα τελευταία τι έχω πάθει. Εγώ δεν είμαι και πολύ φαγού. Φαίνεται. Ναι. Τρως τίποτα. Θα σε ρωτήσω. Τρως. Δηλαδή όταν κάθεσαι τρως. Τρώω ρε παιδί μου. Δεν τρώω πολύ αυτό. Μακαρόνια. Ωραία. Έχουν πεθάνει στο γέλιο εδώ πέρα. Όταν λες τρως γελάνε δεκάτομα εδώ πέρα από ό,τι βλέπεις. Τι τρως δηλαδή. Είναι δυνατόν φτερά, γιαχνή. Τι τρως. Κοτόπουλο. Φτερά τρως για σε γιαχνή. Δεν τρως κοτόπουλο. Δράμι δεν έχεις πάνω. Θα μου βάλεις ένα πιάτο μακαρόνια νορμάλ. Ναι. Αν βάλεις καμιά πιατάρα έτσι δεν μπορώ. Θα την παρατήσω σίγουρα τη μισή. Άρα συμφέρει κάποιος να είναι σύντροφός σου. Δηλαδή ναι, θα φάει το υπόλοιπο. Θα φάει το υπόλοιπο έτσι. Εντάξει, μαγειρεύω αλλά τώρα τελευταία δεν... όλο κολλώ στην κόρη μου. Λέω δεν μαγειρεύει σήμερα. Έκανα με τα υπόλοιπα. Το βαριέμαι, ναι. Ναι, και αυτό. Το άφησες. Το άφησα. Όταν χρειαστεί να έρθουν κάποιοι φίλοι να πάμε, δεν κάνω και τα τραπέζια. Τα χεράκια σου. Τώρα, ναι. Θα το ευχαριστώ. Κάνω. Α, ωραία πιτάκια ανοίγω φίλο και κάνω σπανακόπιτα και τυρόπιτα. Πού δεν με έχει καλέσει. Τώρα και κολοκυθόπιτα θέλω να κάνω. Αυτά μου αρέσουν τα περίεργα, ξέρεις, έτσι. Όταν αλλά δηλαδή δεν σου λέω ότι είναι τη κουζίνα. Θα καλέσει έναν φίλο. Τη κουζίνα να σου πλύνω πρώτη, τάκα τάκα. Μετά, δηλαδή μετά. Ναι, να μαζέψει και να σκουπεί. Όταν θα καλέσει όμω ένα φίλο, θέλει να του έχει εσύ μαγειρέψει να το έχει. Εντάξει, θα πάρω έτοιμα. Πάμε και σε ένα αυτό τότε. Να μαγαζέψω και τρώμε και σε μπερδεύω. Καταγωγέ, απότερε των γονιών. Λοιπόν, η μητέρα μου. Γεννήθηκε Θεσσαλονίκη, αλλά η μαμά της γεννήθηκε Βουλγαρία και ο παππούς μου ήταν μικράση από εκεί. Και μπαμπάς. Έβγαλε τη μεγάλη σχολή του Λιένους, παππούς. Αυτή η κιθαρίτσα, ωραία. Ο μπαμπάς και αυτός. Καταγωγές. Η μητέρα του. Έχω και κάτι από Ήπειρο. Τα Γιάννη είναι η γιαγιά η Καλλιόπη. Δεν την γνώρισα εγώ, ούτε τον παππού αυτόν. Μόνο τις μητέρες μου γνώρισα. Θα φάνε. Πιάνεις μεγάλο φάσμα. Ναι, και όταν πήγα στην πόλη, θυμάμαι, στην Τουρκία, ξέρεις πως συγκινήθηκα. Πήγα στο φανάρι,
Τι συγκινήθηκες, αφού δεν είχες. Πήγα στην Αγία Σοφιά, από αυτά που μου έλεγε. Από αυτά που σου έλεγε, ναι. Για πες μου. Μου έλεγε τα Τούρκα καμιά χαρά. Ναι. Και πήγε στην Αγία Σοφιά. Ναι, και... πήγα να δω πώς ήταν. Ναι, ναι. Αφού έρθω να πει. Τι αισθάνθηκες. Σε ένα σημείο, τώρα και αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ να σου το πω, είναι με τον Κωνσταντινίδη, αυτό μου είχαν το εξώφυλλο το παιδί, το Μιχάλη. Που ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και κάναμε κάτι γυρίσματα. Ήμασταν σε ένα, που μου θύμισε Καστέλ. Τότε, το μέρος. Πειραιά. Και, ναι, μου μίλησε. Ναι, μου την Καστέλ του Πειραιός, ναι. Την αρχαία Μουνυχία, να το πούμε. Ναι. Μου άρεσε, οι άνθρωποι μου άρεσαν. Και στην αγορά που είχα πάει και ψωνίζαμε έτσι και αυτό ήταν πολύ ωραίοι. Τώρα αυτό σου βγήκε του μπαμπά η καταγωγή μάλλον. Ή της μαμάς η καταγωγή. Ναι, της μαμάς. Της μαμάς σου βγήκε αυτό πάλι. Τι κουβαλάμε. Ναι. Τις μνήμες των άλλων κουβαλάμε. Ναι, ναι. Το έχεις αισθανθεί πολλές φορές αυτό. Και μου το έλεγε πολλές και μάλιστα μου έλεγε η μητέρα μου ότι περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Η γιά μας το έλεγε αυτό με του. Μετά που ήρθαν εδώ βέβαια, είχαν πουλήσει τα πάντα, ένα πιάνο είχε φέρει μαζί. Έφερε το πιάνο μαζί. Άσε, όχι καλές αυτές, γιατί παιδευτήκαν. Δηλαδή η μητέρα μου θα μπορούσε να έχει σπουδάσει να γίνει φιλόλογος. Έγραφε καταπληκτικά. Και ορθογράφος καταπληκτική ήταν. Από εκεί σου μείνε να ψάχνεις στο στίχο. Ο αδερφός της έπαιζε όλα τα κλασικά στο πιάνο χωρίς να διαβάζει νότες. Ο θείος μου. Φοβερός, ε. Η θεία μου, όταν έρθει σπίτι, θα σου πω να ακούσει τη φωνή. Με τον αδερφό της, με τον θείο μου. Ακαπέλα, χωρίς μουσική. Εγώ λέω πρέπει να πάω να πλένω πιάτα. Μετά από αυτό. Τέτοιες φωνές, ε. Ναι. Και δεν μπορούσα να σπουδάσουμε, δεν μπορούσα να κάνω αυτό που θέλω. Δεν ήταν αμαρτία όλο αυτό. Έξω με λένε Έλληνα και εδώ με λένε ξένο. Ναι, ναι. Όταν είχα πάει, ήμουνα στους Πομάκους και άκουσα ένα τραγούδι πάνω στη Θράκη, τα Πομάκικα, και έβαλα τα κλάματα. Και δεν ήξερα γιατί έβαλα τα κλάματα. Εντάξει, η μελωδία ήταν συνηθισμένη, αλλά δεν ήξερα γιατί έβαλα τα κλάματα. Και ρωτάω έναν φίλο που ήμασταν μαζί του, λέω, τι λέει αυτό το κομμάτι. Και μου λέει, αυτό είναι ένα παραδοσιακό τους. Που το έχουμε και εμείς βέβαια σαν στίχο, αλλά εγώ, εκείνο το στίχο εγώ τον καταλαβαίνω σαν μαμάκι. Γιατί λέει, και λέω τι λέει, και μου λέει έξω με λένε Έλληνα και εδώ με λένε ξένο. Και επειδή το έχω ζήσει, το ξέρω τι είναι αυτό από τους πρόσφυγες, ξέρω τι είναι αυτό από τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, που όταν γυρνάγανε τους λέγανε Γερμανούς, λέγανε Αμερικάνους, λέγανε Αυστραλούς, ήρθε ο Αυστραλός, ήρθε ο Γερμανός, ξέρεις τι λέω. Πόσο πλήγωνε αυτό το πράγμα. Όχι, πόντι, ρε παιδί μου. Εγώ πιο πόντι, πάντως έχω γνωρίσει. Γιώργο και φίλες και έτσι. Πολύ καλή άνθρωπη. Και πολύ έξυπνη. Τόσο έξυπνη που δεν υπάρχει Πόντιος Πρωθυπουργός. Κανείς δεν θέλει να γίνει Πρωθυπουργός. Καλά κάνει. Ναι, αυτό λέω. Τόσο πολύ έξυπνη. Δεν θέλουν κανείς να τους χτυρίζει. Πες μου κάτι. Η σχέση σου με το ρεμπέτικο ποια είναι. Και εκεί μου έρχεται να ρίξω μια στροφή. Είναι ένα άλλο είδος, ένας άλλος κόσμος. Άλλος, μου αρέσει όμως να πάω να ακούσω αυτό. Είναι πιο απλός ο όχι κόσμος. Όχι, θα πηγαίνω συνέχεια. Όχι, όχι. Το ρεμπέτικο, έτσι. Το ρεμπέτικο, όπως το αυθεντικό. Όπως το ακούς να το παίζουν 2-3 άτομα που είναι το. Ωραίο δεν είναι. Πολύ ωραίο είναι. Τι να πω ότι δεν είναι. Όχι, εσύ πώς το... Πιάνεις μέσα σου. Ο κόσμος ξέρει την Πόπη Αστεριάδη. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ άνοιγα το ραδιόφωνο και άκουγα όλο νέο κύμα, όλο κοινά. Ούτε τα δικά μου βρέθηκα να άκουγα. Δηλαδή, όταν βάζουν συνέχεια και ακούνε, δηλαδή, ηχογραφούσα τελείωνε, αυτό ήταν. Το ξανάκουγα. Τέλος. Άκουγα στην αρχή να δω τι έχω πει, πώς τα έχω πει και μετά ναι. Άρα, άκουγες όλα τα άλλα. Ήδη ακόμα ναι, και ένα κόντρα. Ναι, γι' αυτό ήθελα να πω. Σου λέω και Εξαρχάκο που τον αγαπάω, δηλαδή μου αρέσει πολύ αυτό ο συνθέτης, όλοι. Μην ξεχάσουμε. Θοδωράκης. Μην ξεχάσουμε το Γιάννη το Σπανό. Τώρα με έκανε σκόνη.
Δεν μιλήσαμε, μα δεν μιλήσαμε για όλους τους συνθέτες του νομίσματος, ούτε για το... Ο Σπανός ήταν άσα, ιστορία από μόνη της, ήταν σεμνός, χιούμορ απίστευτο. Εγώ έκανα πολύ παρέα πριν κάνω τα παιδιά. Το Γιάννη. Ναι. Μετά δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Ήταν όμως τόσο γλυκούλης και όταν πηγαίναμε συναυλίες και το πουκάμισά του έπαιρνε και σιδέρο να τα φτιάχνα για να βγει. Και σπίτι του είχα πάει. Στο Κιάτο. Όχι, και στο Κιάτο. Ερέτρια. Ναι. Απέναντι από τον Οροπό. Ερέτρια. Στην Ερέτρια. Εκεί είχα μαγειρέψει κιόλας και του είχα πάει και από ένα φίλο έτσι διάφορα. Όχι, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Και με πήγε μπουζούγια, ξέρεις πού, στο γονίδι. Και μου λέει, αυτός έχει πολύ ωραία φωνή. Και πραγματικά έτσι ήταν. Όντως, αλήθεια λέει. Πολύ ωραία φωνή. Αρκεί να ξέρει να πει καλά τραγούδια. Ήταν άλλο μυαλό, ρε παιδί μου, ο Γιάννης. Ήτανε... Τι να πω τώρα, τα τραγούδια που είχε γράψει είναι καταπληκτικά. Όλα. Γιατί δεν έλεγα εγώ το δικό του στην Ποάτη και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Και ο παλιά σε έστεισαν σε μια γωνιά. Αυτό το ζεμπέκικο έλεγε στους Σπανού, έλεος πια, μαμ και εσύ, δηλαδή, ποιο ζεμπέκικο δεν υπάρχει. Μια χαρά το έλεγα, χαμός γινόταν. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, έλεγα, είχε γράψει κι άλλα ζεμπέκικα ο Γιάννης Σπανός, πιο light, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτό μου άρεσε εμένα. Και το έλεγα. Όπως το λέω εγώ. Ναι. Δεν θα κάτσω να μιμηθώ ή να πω εγώ το λέω καλύτερα, ξέρω. Όχι. Ό,τι μπορούσα να πω το έλεγα. Και με έφτιαχνε εμένα, να ξέρεις, να νιώθεις κάτι για να το πεις. Τι έχεις ζηλέψει? Δεν νομίζω ότι έχω ζηλέψει κάτι από την καριέρα μου. Όχι, το... από τις καριέρες των άλλων. Κοίταξε, δεν έχω σκεφτεί. Και τότε που ήμασταν, ήταν η Κέτη, με την Κέτη έκανα πιο παρέα έχω κάνει. Από όλες. Καλά, ούτε θέλω να αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες με την αρρώστια που είχε και αυτό, γιατί ήταν φοβερό αυτό που έπαθε και το έπαθε και αρκετά νέα. Από όλη αυτή του νοικήματος, δεν έχω ζηλέψει τίποτα. Ναι. Από άλλες καριέρες... Ό,τι κάναν όλοι, έχει κάνει και εσύ. Δεν είναι αυτό ότι έχω κάνει. Ας πούμε, λατρεύω εγώ την Χαρούλα Αλεξίου. Με φτιάχνει, ρε παιδί μου, αυτή η τραγουδίστρια. Άκουγα ένα κομμάτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Το ίδιο κομμάτι. Εθνική φωνή. Φοβερό. Με ανατρίχιαζε, πώς να σου πω. Είμαι σχολείου, μ' άρεσε αυτό το αυτό που είχε το στυλ. Κάθε μία στο είδος της, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Τι να ζηλέψω. Να ζηλέψω την Αλεξίου, γιατί είναι Αλεξίου. Όχι. Είπα μήπως ζήλευες κάποιο τραγούδι. Ας μου λέει αυτό. Ναι, θα ήθελα κάποια να τα πω. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ να σου πω ακριβώς ποιο. Αλλά σίγουρα, ναι. Το αισθανθεί αυτό. Με καλή διάθεση. Με καλή διάθεση, ναι. Όπως δεν μου αρέσει, δηλαδή, εγώ με τους φίλους μου κρύβω πώς θέλω να είμαι. Έρχεσαι σπίτι σου, σπίτι μου, θα είσαι για μένα. Δεν θα κοιτάξεις πέρα δόθηκε κουσκούκου αυτού. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα. Ναι. Αν είναι ίσια. Δεν μας καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούν. Αν ίσχυε στο μέτω σε μεδάκι, το έχει εκεί καλά. Ναι, και δεν είναι αυτό. Και έτσι και... απλά όπως θα έρθεις για μένα, θα τα φάμε. Θα τα πω. Αυτό. Ναι. Και θα λέμε και βλακίες. Ναι. Τι ωραίο περνάει ο καιρός, έτσι. Εμείς περάσαμε 2 ώρες όμως, χωρίς να πούμε βλακίες. Πέρασαν 2 ώρες, έτσι. Δεν βάλαμε κανένα τραγούδι σου. Από ό,τι κατάλαβες, ότι είχε ετοιμάσει ο Μανόπουλος δεν έπαιξε. Δεν πειράζει. Γιατί μόνο συζητάγαμε. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα εδώ. Εγώ θα ήθελα τώρα εδώ πέρα. Αλλά και να μην βάλει δεν. Μπροστά στην κάμερα να μου κάνει μια αφιέρωση. Αν μου έχει κάνει. Αν μου έχει κάνει. Α, και εγώ θα ήθελα να φανεί μπροστά στην κάμερα. Ούτε αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε ψεύτικα οι δυο μας. Τώρα γιατί το κάναμε ψεύτικα. Γιατί να το κάνουμε ψεύτικα, αφού το έχουμε κάνει αληθινά. Γελάνε τώρα, γελάνε τώρα. Κοίτα να δεις. Πήγα να σε ξαφνιάσω, δεν μπόρεσα. Ρε παιδί μου, δεν παίζεσαι. Δεν, πραγματικά δεν παίζεσαι έτσι. Δεν παίζομαι τώρα. Εντάξει. Δεν είσαι άλλο, αλέγκρος τύπος. Δεν μασάς. Και
και όλο λυπημένα τραγούδια. Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό, είσαι τόσο χαρούμενος άνθρωπος. Αφού και εγώ χαιρόμουν, όταν μιλούν τα γρήγορα χαιρόμουν. Έχεις μια θλίψη στα μάτια όμως. Ναι. Ναι. Αυτό ίσως επηρέαζε τους ποιητές που σου δίνανε στίχους. Και σου γράφανε, έχεις μια θλίψη στα μάτια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή πού να το καταλάβεις. Έτσι ότι είναι... Επηρεάζομαι εύκολα εγώ. Ναι. Ναι. Κάνεις τον πόνο του άλλου πόνο σου. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μαρτύριο. Μαρτύριο, Δηλαδή αν γύρω σου... Εγώ είμαι καλά, πες, έχω λεφτά, ξέρω... Και γύρω σου είναι η άλλη χάλια. Δεν είσαι καλά. Δεν νιώθεις καλά. Και πόσο μάλλον αν και συγγενείς. Αλλά και να μην είναι... Φίλοι, ας πούμε, ακούς. Ο ένας έχει πάθει αυτό, άλλος έχει πάθει το άλλος. Αυτό ακούγα τις γιορτές. Δεν ήθελα να πάω πουθενά. Σε επηρέασα. Ναι. Και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που όλο και πιο πολλά τέτοια θα ακούμε. Έτσι... Τώρα τελειώσαμε, έτσι. Όχι ακόμα, όχι. Δεν τελειώσαμε. Τώρα θα πω, τελειώνουμε. Τώρα τελειώνουμε. Τώρα τελειώνουμε. Για να μην σε προλάβω, να μην πεις τίποτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ λοιπόν που ήσουν μαζί. Καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι. Χίλια ευχαριστώ και στον Ιχολήπτη μας. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, με υγεία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η μεγάλη κυρία του νέου κύματος, η Πόπη Αστεριάδη. Μέχρι να τα ξαναπούμε και να είστε καλά, να βάλετε νέα κύματα στη ζωή σας.